Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, Λέτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο αγαπημένος μας Γιάννης Χατζιαντωνίου, νεκταρία μου, μαζί μας. Γεια και χαρά σας. Όλα καλά, όλα... Με αυτά που συμβαίνουν δεν είναι όλα καλά. Από υγεία καλά είμαστε, αλλά οι υπόλοιποι είναι... Όλους αφορά, όχι μόνο εκείνους που είχαν συγγενείς, παιδιά και φίλους. Συγκλώνησε όλο τον κόσμο. Συγκλώνησε τους πάντες. Και όπως λέγαμε εδώ προηγουμένως, όσοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν, ήταν με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Με ένα τηλέφωνο στο χέρι μέχρι να πάρουν το μήνυμα και να τους μιλήσουν. Είναι η τραγικότητα της κατάστασης. Μακάρι ο Θεός να μπορέσει να δώσει κουράγιο. Τι να γίνει, ακούω, παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή το Γιάννη. Πραγματικά συγκλώνησε όλος ο κόσμος. Είναι μια είδηση που γύρισε όλο τον κόσμο, όλα τα διεθνή δίκτυα αναμετάδωσαν και βίωσαν την αρχαία ελληνική τραγωδία στον τόπο της. Εδώ, ο τόπος που τη γέννησε την αρχαία ελληνική τραγωδία, είδε να παίζεται ένα δράμα εδώ πέρα και ακόμα αυτό το δράμα δυστυχώς συνεχίζεται. Δεν ξέρω, δηλαδή. Εγώ βλέπω αυτές τις μάνες και τους πατεράδες και λέω πώς θα προχωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Σκέφτομαι αυτές τις δύο μανάδες που χάσαν τα δίδυμα. Ξέρετε τι να μεγαλώνεις δύο δίδυμα. Να τα φτάσεις 20 χρονών, να τα σπουδάζεις, να τα στείλεις να διασκεδάσουν και να μην ξαναγυρίσουν πίσω. Είναι... Τι να πει κανείς. Είναι ένα μαύρο πέπλο αυτές τις μέρες πάνω από την χώρα μας. Μας έχει συγκλονίσει όλους. Πενθούμε στην πραγματικότητα όλη η Ελλάδα και όσοι αγαπούν τη χώρα μας. Εγώ η αλήθεια προχθές το βράδυ. Ήταν περίπου, κοντά στα μεσάνυχτα ήταν, όταν συνέβη το γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν πάρει κανένα είδη στα κανάλια, μόνο ο Sky είχε κάνει απευθείας μετάδοση εκεί. Βρέθηκε κάποιος ανταποκριτής του, κάποιος συνεργάτης εκεί στην περιοχή. Είχε ζωντανή εικόνα απευθείας. Εντάξει, βλέπω δεν είχε γίνει αναφορά για νεκρούς βεβαίως. Και λέω, πέρα παιδί μου, πώς τρακάρατε τώρα τα τέτοια. Κατάλαβα εν ολίγης, δεν θέλει πολύ, 5, 10, 15 λεπτά εκεί παρακολουθούσα, είδα εδώ. Μετά άρχισαν και παίρνουν είδηση και τα άλλα κανάλια και μπήκανε στη σφαίρα αυτή της απευθείας, τη λογική, ας πούμε, της απευθείας μετάδοσης. Αργά το βράδυ. Ναι, μέχρι το πρωί εντωμεταξύ. Ναι, ναι. Ήταν γύρω στις 11:20 εκεί. Δεν είχα κοιμηθεί εγώ. Μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί πήγα για ύπνο. Γιατί παρακολουθούσα, ήθελα να δω τι γίνεται. Μαθαίνουμε εκεί κατά τις 2, νομίζω τη νύχτα, μιλούσαν για ένα νεκρό. Ο ένας έγινε 2, 3, 5, 10 και... Αυτό που μου έκανε εντύπωση πάντως, έβλεπα αμέσως την πυροσβεστική εκεί, το ΕΚΑΒ, οι διασώστες. Εντάξει, άμεση συγκινητοποίηση. Υπάρχει όμως. Αλλά μόλις είδα εγώ εκεί κατά τις 3-3.30 ώρα να πούμε, να γίνεται λόγος ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου και με το, είδα τον Υπουργό Υγείας του Πλεύρη από νωρίς να είναι εκεί. Ξενυχτήσαν αυτοί όλοι εκεί. Λέω, εδώ το πράγμα λέω σοβαρεύει, αρχίζει και αγριεύει. Δεν μπορεί λέω, να γίνεται τέτοια αυτή όταν δεν υπάρχουν νεκροί. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό βεβαίως. Στην αρχή δεν μπορούσαν να πάνε. Δεν ξέρουμε και πόσοι είναι ακριβώς οι νεκροί. Θα είναι μεγάλος ο αριθμός. Γιατί αυτοί οι 40 τόσοι υπάρχουν τώρα και άλλοι βεβαίως, αλλά δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί. Ήταν κομμάτια του σώματος, να πούμε, και άμα δεν ολοκληρωθεί τέτοια, δεν μπορείς να βγάλεις. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που αγνοούνται και μακάρι, είναι αδόκιμο να λέγονται αυτοί οι αριθμοί πάνω στον από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί ελπίζουν και ευχόμαστε η ελπίδα τους να γίνει πραγματικότητα και να βρεθούν τα παιδιά τους, να βρεθούν οι άνθρωποι τους. Αλλά είναι ένας... Μεγάλος αριθμός που δεν έχει εντοπιστεί. Όταν λες μεγάλος δηλαδή, πόσο. Διψήφιος είναι, αλλά δεν ξέρω τώρα. Διψήφιος είναι ο αριθμός, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς. Είναι πάνω από 25. Δεν είναι ονομαστικά τα εισιτήρια. Όχι. Και δεν μπορούν να ξέρουν
Πόσοι μπήκαν, πόσοι κατέβηκαν. Εντάξει, τώρα να είναι άλλοι 10, άλλοι 20, άλλοι 20. Πόσοι να είναι, ας πούμε. Περίπου εκεί πιστεύω και εγώ ότι είναι. Καταρχάς δεν ξέρουν ακόμη. Η τραγικότητα δεν ξέρουν πόσα άτομα παιδιά ήταν μέσα στο τρένο. Λένε 350, τους μέτρησε κανείς. Γιατί τα εισιτήρια μπορεί, εκφράζονται οι υποψίες να είναι και εμένα. Ήταν και υπεράριθμο ο αριθμός των ατόμων που ήταν μέσα στα βαγόνια. Δεν ξέρει κανείς. Ναι. Είναι ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε, ακόμα θα πράττουμε. Κοιτάξτε τώρα, τραγωδίες, τώρα έχουμε ζήσει πολλές. Ακριβώς, τραγωδία. Είναι κάτι φυσιολογικό. Σκεφτείτε τώρα, έτσι, εδώ τώρα η Ελλάδα βυθίστηκε, ας πούμε, στο πένθος, με ένα διψήφιο αριθμό νεκρών. Τι λένε τώρα οι άλλοι που μπορεί να είναι εξαψήφιος ο αριθμός, παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, δεν ξέρει κανείς. Και μιλάνε για πολύ πάνω από τους 100.000. Μιλάμε για πάνω από 100.000. Και δεν, αυτό που είπες Γιάννη, δεν θα μάθουν ποτέ. Δεν θα μάθει ποτέ εκεί κανείς. Βέβαια δεν είναι τώρα όπως είναι Ελλάδα, που και το κάθε τι δεν μπορείς να, δεν κρύβεται τίποτα. Εδώ τα πάντα είναι όλα στην επιφάνεια. Κουράγιο τώρα. Ευτυχώς υπήρχαν δύο ροδιτόπουλα τα οποία ευτυχώς. Δύο ροδιτάκια. Αλλά εντάξει, κανένα πρόβλημα. Παιδιά μου, να σας πω κάτι. Στα πίσω βαγόνια μπορεί να κάθεστε. Ταξιδεύετε με το λεωφορείο. Πάντα. Στα πίσω καθίσματα μπορείτε να κάθεστε. Όλοι έχουμε τη συνήθεια να πηγαίνουμε μπροστά. Στις διακεκριμένες θέσεις. Είναι οι καλές θέσεις. Οι καλές. Οι πίσω σώθηκαν όλοι. Όλο το μακελιό έγινε στα 2-3 πρώτα βαγόνια. Το βαγόνι και πίσω δεν. Και αν γινόταν λίγα μέτρα παραπάνω και ήταν μέσα στο τούνελ το. Εκεί δεν θα ζωζόταν κανείς. Αυτό που λέει τώρα η νυχτερία το άκουσα και εγώ. Ναι, και εγώ από σχόλια και εκτιμήσεις που ακούω τα λέμε. Όσοι δεν φεύγαν από τη σύγκρουση και τη φωτιά, θα φεύγαν από ασφυξία. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο βαγόνι ήταν τα θύματα. Λοιπόν, με πάση περιπτώσει τώρα όλη μέρα οι τηλεοράσεις αυτά δείχνουν. Δεν νομίζω ότι. Και που το συζητάμε δεν γυρνάει πίσω κανείς. Τελείωσε. Να μην ξαναγίνει. Να είναι και η τελευταία. Να είναι το τελευταίο συμβάν που καταγράφεται στην αυτή τη χώρα. Εν έτη 2023. Να είμαστε να βάλουμε μυαλό γιατί δεν θέλει πολύ. Η βλακεία ενός, η ανοησία, η τεμπελιά, η αδιαφορία ή η στενομυαλά ενός ανθρώπου. Πέραν δηλαδή των θέμα πολλών, των υποδομών και τα λοιπά. Πολλών η αδιαφορία. Πολλών, πάρα πολλών η αδιαφορία. Διαχρονικά μεν. Αλλά η αδιαφορία πολλών. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να είναι ενός ανθρώπου. Τι είναι να γίνει ανέκδοτο. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, τον οποίο πραγματικά ειλικρινά δηλαδή τον λυπάμαι αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι σαν να είναι νεκρός για μένα τουλάχιστον. Θα αντέξει ο άνθρωπος αυτός. Αυτό θα γίνει ανέκδοτο. Έκανε κάτι και δεν. Προσέξτε, εγώ θα σας πω κάτι. Λέμε ότι και το αεροπλάνο έχει σούπερ. Υπερσύγχρονα συστήματα και τα λοιπά, έτσι. Αν ο πιλότος πάθει κάτι, δεν λειτουργεί σωστά, καταλαβαίνετε. Το ανθρώπινο λάθος. Έχει συγκεκριμένο. Είναι το ανθρώπινο. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα, κύριε Σπίτι. Η κλειάδη με το σταθμάρχη θα γίνει ανέκδοτο, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα του 2023, 350 ατόμων οι ζωές κρεμόντουσαν σε ένα σταθμάρχη. Αν βάλει το κλειδί, στραβάει. Πού να το πούμε αυτό, και γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Όταν οι άλλοι πάνε με 300 και γελάει ο κόσμος. Είπατε προηγουμένως. Έβαλε το κλειδί ανάποδα. Το κλειδί ξέρετε ποιο είναι. Αφού ήταν 30 μέρες με εκπαίδευση ο σταθμάρχης. Ναι. Το σταθμάρχη το διορίσαν από αχθοφόρο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τα συστήματα ασφάλειας που λένε και συζητούν είναι προκαιρού. Δεν λειτουργεί. Δεν προκαιρού και οι εργαζόμενοι τα είχαν επισημάνει εδώ και χρόνια. Έτσι. Και τα λένε. Δυστυχώς. Εκείνοι που έπρεπε να ενεργήσουν δεν έκαναν όταν τίποτα. Κοφευόντο. Δεν έκαναν τίποτα. Έχει καταδικάστηκε και η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν τηρεί τις προδιαγραφές, τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Θα τα λέμε όλα. Γιατί είναι παιδιά που χάθηκαν. Δεν είναι τώρα. Χάθηκαν είναι, παιδιά διαχρονικά είναι, Φιλίμων. Από το 2014 το ξέρω, είναι όλη αυτή η ιστορία. Αυτή την όχι από το 2014. Το 2004 αγοράστηκαν. Από το 2014 άρχισαν οι διαγωνισμοί. Οι οποίοι 15-20 χρόνια ποτέ. Πίσω ξεκινάει. Ποτέ δεν τελεσφόρησαν. Λοιπόν, πάμε τώρα, λοιπόν, παιδιά μου. Πάμε τώρα στην επικαιρότητά μας. Γιατί σήμερα ένιωσα πολύ αμηχανά. Ήμουν στον αέρα στο ραδιόφωνο. Είχα ένα καλεσμένο.
και συγκεκριμένα τον κύριο Γιάννη Κουρία με, τον, με την ελληνική λύση, υποψήφιος βουλευτής, και στον αέρα λοιπόν, που ξεφουρνίζει, μου ρίχνει μία βόμβα, άρχισε να κατηγορεί την ελληνική λύση, τη διοίκηση του κόμματος κτλ. Κύριε Καλπακίδη, για δώστε μου ένα απόσπασμα ενός λεπτού από τα μεταξύ άλλων, τι είπε ο κύριος Γιαννικουρής στον αέρα. Ελάτε παρακαλώ. Τώρα τι σας λένε δηλαδή. Θα είσαι υποψήφιος, αλλά όχι στην Κάλυμνο. Να μην κάνω καμία προεκλογική κίνηση στην Κάλυμνο, κύριε Λοΐζου, το λέω και το ξαναλέω. Όλα Χριστέ, και δεν μου επιτρέπουν εδώ να αναρτήσω. Μπας και είναι τίποτα άλλο. Κύριε Γιαννικουρή, μήπως είναι κάτι άλλο και δεν μας το λέτε. Αυτό μου ακούγεται πολύ παράξενο. Απίστευτο μου ακούγεται. Εγώ σας το λέω, αλλά μήπως δεν θέλετε να το ακούσετε. Εγώ λοιπόν το λέω ότι ο κύριος Γαβαλάς, κατά πληροφορία του κυρίου Φανίδη, που είναι ο γενικός διευθυντής του κόμματος, επανειλημμένος, η τελευταία επικοινωνία μας ήταν 26 Δευτέρου, προχθές, και μου λέει: ή σταματάς οποιαδήποτε προεκλογική κίνηση στην Κάλυμνο, ή σε διαγράφουμε από τα ψηφοδέλτια. Τόσο καλά, έτσι. Στη ψύχρα δηλαδή. Στη ψύχρα. Ωραία πράγματα. Αυτό το λέω και συνεξώδικό μου. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος ούτε με ενδιαφέρει να πάω σε άλλο κόμμα ούτε τίποτα. Έκανα μία κίνηση, απέτυχα, τελείωσε, κάθομαι σπίτι μου. Έληξε υπόθεση. Λοιπόν, για να καταλάβετε, ο κύριος Γιαννικουρής ήταν υποψήφιος βουλευτής στον νομό Δωδεκανήσου. Η καταγωγή του είναι από την Κάλυμνο. Η καταγωγή όμως από την Κάλυμνο είναι και του κυρίου Ιωάννη Γαβαλά, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές είχε έρθει πρώτος υποψήφιος σε σταυρούς στο ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου. Για την ελληνική λύση. Όπως επίσης μας δήλωσε και όταν είχαμε εδώ τις προάλλες τον κύριο Κωνσταντίνο Παπουτσί, και αυτός μας είπε ότι η καταγωγή του ότι έχει δεσμούς, ρίζες από την Κάλυμνο. Ξέρετε κάτι, όλοι οι υποψήφοι όταν θέλουν, ας πούμε, εδώ στη Δωδεκάνησο είμαστε όλοι συγγενείς, να πούμε. Θα σου πει ότι ο παππούς μου ήταν από τη Ρόδο, η γιαγιά μου ήταν από την Κάλυμνο, η μητέρα μου από την Κο, ο πατέρας μου κρατούσε από τη Σύμη. Ναι, όλα τα νησιά είναι ολίγης. Εδώ όμως τώρα ακούστηκαν πράγματα. Ακούσε, πήραμε μία γεύση έτσι πολύ σύντομη από τα όσα είπε ο κύριος Γιαννικούρης και μπήκε το όνομα του κυρίου Γαβαλά. Τον κύριο Γαβαλά λοιπόν εκείνη την ώρα τον καλέσαμε στον αέρα. Δεν απήντησε στο τηλέφωνο, μας κάλεσε όμως ο άνθρωπος μετά και ο άνθρωπος βεβαίως είπε ότι αλλά καλύτερα να τον ακούσουμε τον ίδιο. Κύριε Γαβαλά, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Δυστυχώς δεν έχω τηλεόραση μπροστά μου, σας ακούω μόνο το τηλέφωνο. Καλύτερα να μας ακούτε από το τηλέφωνο για να μπορούμε να σας ακούμε και μια χαρά ακούγεστε. Λοιπόν, ελάτε τώρα, πείτε μας τώρα, τι γίνεται. Τι γίνεται τώρα, είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριο Ζανετίδη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Ζανετίδη. Χαίρομαι που σας ακούω. Γεια σας, γεια σας. Τώρα είναι πρόεδρος του Μελισσοκομικού. Ναι, το ξέρω. Είστε ακόμα πρόεδρος του Μελισσοκομικού, Εγώ είμαι πρόεδρος επί 8 τετραετίες. 8 τετραετίες, ορίστε. Εδώ, τι φλανάχει μπροστά του η αιωνιότητα, να πούμε, έτσι. 8 τετραετίες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το ψηφοδέλτιο τώρα του κόμματός σας, να πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι από το 2016 στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Όπως είπατε και εσείς πριν, ήρθα πρώτος στα 12 και με την ευκαιρία να ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 12ο λαό που με τίμησε με τόσους ψήφους. Απλά και εγώ άκουσα το link μετά της ομιλίας του κυρίου Γιαννικουρή και έχω πέσει από τα σύννεφα πραγματικά. Δεν περίμενα τέτοια συμπεριφορά και να σας πω κάτι. Τον κύριο Γιαννικουρή δεν τον ήξερα καν. Τον έμαθα τώρα, τόσα χρόνια είναι στην Κάλυμνο, δεν έχω ακούσει ποτέ για το όνομά του. Όπως είπε και ο ίδιος, τα Χριστούγεννα ήρθε στην Κάλυμνο, αλλά ποτέ δεν με πήρε ένα τηλέφωνο ή να ψάξει να με βρει, να μιλήσουμε από κοντά, να σχεδιάσουμε μαζί κάποια στρατηγική, αν θέλετε, για το πώς θα χαράξουμε έτσι μια κοινή δράση στο κόμμα μας για να πάμε όσο μπορούμε καλύτερα στο 12ο. Ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, μόνος του
δρούσε όλο αυτό τον καιρό χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Δεν έχω καμία επαφή, δεν τον ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ από κοντά. Μισό λεπτό. Έχει οπότε βάση το γεγονός, ναι, ότι του απαγορεύτηκε να κάνει προεκλογική εκστρατεία στην Κάλυμνο. Δεν δηλαδή, του επιτραπόταν στα άλλα νησιά, αλλά το απαγορεύτηκε στην Κάλυμνο. Δωδεκανήσου δεν είναι ο υποψήφιος. Καταλαβαίνω την πικρία του κυρίου Γιαννικούρη. Ναι. Όμως δεν πιστεύω σε όλα αυτά που ανέφερε για το ότι υπάρχουν συνωμοσίες από πίσω του ή η κυρία Κρητικού του φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ η κυρία Κρητικού είναι, βοηθήστε μας. Γιατί πρόεδρος του κόμματος. Γιατί πρόεδρος του κόμματος, μάλιστα. Έχει εκλεχθεί, παρακαλώ, με το 99% των ψήφων των συνέδρων. Το συνέδριο που είχαμε πριν 1,5 μήνα στη Θεσσαλονίκη, ναι, μια κυρία αξιοπρεπέστατη. Καλά, δεν είναι αλίμονο, δεν αφήσουμε. Και δεν πιστεύω ότι θα φέρθηκε έτσι χωρίς λόγο στον κύριο Γιαννικούρη με αυτόν τον τρόπο. Δεν πιστεύω σε αυτά που είπανε ότι εγώ γκρίνιαζα. Ότι είπαν δήθεν ότι γκρινιάζατε. Αυτό εγώ κατάλαβα από τα όσα. Εσείς λέει πήρατε και γκρινιάζατε, μουρμουρίζατε πώς είχε χρησιμοποιήσει. Μα είναι δυνατόν και μάλιστα εσείς με ξέρετε αν έχω τέτοια τάση να γκρινιάζω ή ο κύριος Βαλετίδης που είναι δίπλα σας. Αν γκρινιάζω ή με τέτοιος ο χαρακτήρας μου ή αν γκρινιάζω και χωρίς λόγο στο φινάλι. Μισό λεπτό, τα γέννησε από το μυαλό του ο κύριος Γιαννικούρης δηλαδή όλα αυτά. Προφανώς η πικρία. Κάποιου που φεύγει με αυτόν τον τρόπο από το κόμμα και μάλιστα να σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν υποψήφιος, γιατί ακόμα δεν βγήκαν τα ψηφοδέλτια, δεν έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια. Α, δεν έχουν ανακοινωθεί τα ψηφοδέλτια ακόμη. Όχι βέβαια, και αν δεν είσαι μέσα στο ψηφοδέλτιο, πώς χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου, πώς δίνεις τον τίτλο στον εαυτό σου. Μια στιγμή, και εγώ τώρα λέω ότι ο κύριος Γαβαλάς είναι υποψήφιος βουλευτής. Άρα δεν έχω το δικαίωμα αυτό να το λέω αφού δεν έχει ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο. Το ή στον κύριο Παπουτσί, λέω είναι υποψήφιος βουλευτής. Δεν έχω το δικαίωμα είναι να το. Είναι άτυπα όμως. Δεν έκλεισε το ψηφοδέλτιο. Έστω λοιπόν, άτυπα. Και όταν βλέπεις κάποιο τίτλο στο προφίλ του κυρίου να λέει ότι είναι πρώην υποψήφιος βουλευτής, είναι για γέλια αυτό. Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο τίτλο πουθενά στον κόσμο πρώην υποψήφιος βουλευτής. Γιατί απλά δεν μπήκε καν στο ψηφοδέλτιο. Είναι υπευθύνη σου αυτό που κάνεις και δράς από μόνος του να λες ή να βγάλεις κάρτες ως υποψήφιος βουλευτής. Το κανονικό θα πρέπει πώς να λες ότι είναι πολιτευτή. Πρώην υποψήφιος βουλευτής δεν υπάρχει. Πρώην υποψήφιος βουλευτής δεν υπάρχει. Υπάρχει πολιτευτής. 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 Εντάξει, δεν παίζουμε με τις λέξεις τώρα. Εντάξει. Αυτό που συζητάμε. Τώρα το να το λέμε εμείς ότι είμαστε υποψήφιοι βουλευτές είναι άτυπο. Γιατί του απαγορεύτηκε να πάει στην Ελλάδα. Μα δεν ακούσε. Εγώ δυσκολεύομαι πραγματικά να μπερδεύομαι. Δηλαδή. Ενώ. Πώς από μόνος του πήρε την απόφαση να είναι υποψήφιος χωρίς να το γνωρίζω. Μα το κόμμα του είπε. Ακούστε, η κυρία Κρητικού του είπε ότι μπορείς να δραστηριοποιήσεις στα άλλα νησιά, όχι όμως στην Κάλυμνο. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, κύριε Λοίδο. Αυτά δεν τα πιστεύω. Ότι υπόθηκαν αυτά δεν τα πιστεύω. Και τι, για ποιο λόγο έχει κάτι εναντίον σας ο κύριος Γιαννικούρης. Εντάξει, κύριε Λοίδο, κοιτάξτε να δείτε. Τι χάνει να ήμουν πρώτος. Ποιον θα αρχίσεις να πετροβολάς. Τον τελευταίο μήπως από το ψηφοδέλτιο. Κάποιον πρέπει να βρεις ως αντίπαλο εσωκομματικά, γιατί αυτό συμβαίνει στα καλύτερα σπίτια δυστυχώς. Εμείς είμαστε πάντως μια ομάδα δυνατή. Στο ψηφοδέλτιο όμως και με τον κύριο Παπουτσί έχουμε συνεργαστεί και στις προηγούμενες εκλογές, έχουμε βρεθεί, έχουμε συζητήσει για κοινό αγώνα με την κυρία Λυκοπάντη που θα είναι τώρα στο ψηφοδέλτιο, πιστεύω ότι θα είναι μέσα, με την κυρία Μανούσου. Με τον κύριο Ισκάτ, το δούμε την οικολογία. Μια χαρά ήμασταν, μια χαρά συνεργαστήκαμε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Πώς έγινε τώρα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε Πρόεδρε, πώς το ακούτε τώρα αυτό το πράγμα. Τι να πω, είμαι μακριά από όλα αυτά. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Εγώ είχα. Κοιτάξτε να δείτε. Συνάντησα τον κύριο Γαβαλά πριν καμιά εβδομάδα. Είχα δει στο γραφείο μου και είχαμε μια συζήτηση. Α, μιλούσατε για τα μελισσοκομικά σας θεμάτων της Καλύμνου. Ναι. Αυτό δεν ξέρω ότι θα είναι υποψήφιος. Και από τις προηγούμενες εκλογές. Μα μισό λεπτό, αυτό το οποίο είπα νομίζω έχει βάση ή δεν έχει βάση. Ήσασταν πρώτος στις προηγούμενες εκλογές στις Σταυρούς. Ναι, νομίζω ναι.
Κύριε Γαβαλά, μας ακούτε? Ναι, ναι. Ήσασταν, λέω, πρώτος στις προηγούμενες εκλογές, προηγούμενος... Βεβαίως ήσασταν πρώτος. Και εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, αν θέλετε. Μα δεν ήταν ο κύριος Γιαννικούρης στις προηγούμενες εκλογές όμως. Ήταν και δεν ήταν. Δεν ήταν. Και μάλιστα ήρθε κάτω από... Γιατί ξέρω ότι μένει στην Αθήνα. Μισό λεπτό, γιατί μου λένε τώρα εδώ πέρα και ζητά παρέμβαση ο κύριος Γιαννικούρης. Δεν θέλω παρέμβαση, μην μιλήσετε εσείς, να ακούσω τι λέει ο κύριος Γιαννικούρης. Ελάτε, κύριε Γιαννικούρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Λοΐζο. Σας ακούμε. Ναι, είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό. Ποιο? Δεν είναι τρελός ο κύριος Γιαννικούρης να κατέβει από την Αθήνα, που σημαίνει ότι ήρθε και έγινε υποψήφιος στην Κάλυμνο χωρίς να έχει κάποιο ok από το κόμμα, αν είναι δυνατόν. Ναι, αλλά και ο κύριος Γαβαλάς όμως έχει κάτι μαζί σας, δεν έχει κάτι μαζί σας από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μας λέει. Ακούστε να σου πω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ξεκίνησα έναν αγώνα με δύο λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Ευγενή άμυλα. Δεν ενόχλησα κανέναν, όμως με το που κατέβηκα στην Κάλυμνο με παίρνει ο κύριος Φανίδης, σας λέω ονόματα. Και αυτά τα έχω κύριε στείλει. Είναι ο διευθυντής του κόμματός σας, νομίζω, ε? Ορίστε. Ο διευθυντής του ο κόμματος. Ο γενικός διευθυντής του κόμματος. Ναι, λοιπόν. Ο οποίος επανειλημμένος με ενημέρωνε, ναι, ότι ο κύριος Γαβαράς επιλέξει ο κύριος Φανίδη. Λέω τις λέξεις του κύριου Φανίδη. Κλαψουρίζει το κόμμα συνέχεια. Μα δεν το παραδέχεται αυτό ο κύριος Γαβαράς. Προφανώς δεν θα κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ εάν το δέχεται ή όχι. Εγώ λέω τι μου ελέγχθη από τον κύριο Φανίδη. Από εκεί και ωραία, πέρα. Ωραία, γιατί δεν πήγατε στον κύριο Γαβαλά, του πει: Ρε Γιάννη, έλα εδώ, έκανε κάτι τέτοιο. Θα σου έλεγε όχι, δεν έκανα κάτι τέτοιο. Κύριε, και να ανοίξει εκεί το θέμα. Κύριε Λοΐζο, επειδή είμαι μιας κάποιας ηλικίας με μια επιτυχημένη πορεία στον επαγγελματικό. Εγώ σας γνωρίζω καλά, κύριε Γιαννικούρη. Στον επαγγελματικό και επιστημονικό μου δρόμο. Νομίζω είστε μηχανικός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Πολιτικός μηχανικός, δεν είστε? Είμαι πολιτικός μηχανικός, εργολάβος δημοσίων έργων, διετέλεσα πρόεδρος σε διοικητικό συμβούλιο στην Εμπορική Τράπεζα 8 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες περγαμηνές, τις οποίες, εν πάση περιπτώσει, δεν τις έχω για να τις δημοσιοποιώ έτσι εν είδη οποιαδήποτε παιδιά. Το θέμα είναι μήπως είναι τελικά όλος αυτός ο θόρυβος δεν έχει βάση. Διερωτώ με. Πάρα πολύ βάση, δεν τρελάθηκα ξαφνικά, σας λέω επιλέξει τα Χριστούγεννα που ήταν εδώ η γυναίκα μου και κάναμε Χριστούγεννα στο σπίτι μας στο Μελιτσάκα της Καλύμνου, σας λέω επιλέξει ότι κλαίγαμε και εγώ και η γυναίκα μου, διότι η κυρία Κρητικού μας επέβαλε και με είπε απίθαρχο και στην κυρία, στη γυναίκα μου, η οποία δουλεύει στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, μας είπε απίθαρχο γιατί. Λέω, ο κύριος Γαβαλάς γιατί έβγαλε ταμπέλα εδώ και τόσους μήνες και λέει υποψήφιος βουλευτής και τα λοιπά και διαφημίστηκε από το Αιγαίο TV και το ένα και το άλλο. Εσύ λέει είσαι καινούριος και δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Επιλέξει. Λοιπόν, ή φεύγεις από την Κάλυμνο τον προεκλογικό σου αγώνα και τον μεταφέρεις σε άλλα νησιά ή φεύγεις από το ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι το bullying το οποίο το καταθέτω, το έχω κοινοποιήσει με εξώδικο μέσω mail, δύο εξώδικα, λοιπόν, αλλά πάντητα μέχρι σήμερα. Κύριε Γαβαλά, τώρα αμέσως θα πάρετε το λόγο. Ναι, κύριε Γαβαλά, ελάτε, μιλήστε παρακαλώ. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα, διότι πλέον καταρχήν δεν ήταν υποψήφιος βουλευτής, έτσι, γιατί δεν κλείσανε τα ψηφοδέλτια ακόμα. Πρώτον. Δεύτερον, καλά, μιλάμε για γέλιο. Κύριε Γιαννικούρη, σας παρακαλώ να ακουστεί ο κύριος Γαβαλάς. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε την παράδοση από την τηλεόραση, αλλά να λέμε και κάποιες αλήθειες. Δεν πιστεύω ότι η κυρία Κρητικού είπε αυτά τα πράγματα πρώτα και ακόμη και για τον κύριο Φανίδη. Δεν πιστεύω, είναι ένας αξιόλογος δημοσιογράφος. Το γνωρίζω τον κύριο. Δεν νομίζω να πέσει σε τέτοιο επίπεδο να ισχυρίζεται τέτοια πράγματα. Όπως έχω ακούσει ότι θα είναι υποψήφιος στη Δωδεκάνησο και ο Γιώργος Βλάχος, ο γνωστός δημοσιογράφος. Ναι, γιατί το έχετε ακούσει, φαντάζομαι θα το έχετε... Και να ενισχύσει το ψηφοδέλτιό μας, να είμαστε πιο δυνατοί σαν ομάδα. Έστω. Γιατί όχι να μην έρθει. Ναι, αλλά αυτό που έγινε όμως τώρα με τον κύριο Γιαννικούρη είναι πρωτάκουστο. Δηλαδή να είναι υποψήφιος στον νομό και να το απαγορεύεται να είναι σε ένα νησί. Δεν το κατάλαβε, δεν το χωράει. Που δεν το έχει καταλάβει ο κύριος Γιαννικούρης
και να σκεφτεί μήπως έχει κάνει και κάποιες άλλες ενέργειες ή κάποια άλλα σχόλια που δεν επιτρεπόταν για έναν υποψήφιο να κάνει τέτοιου είδους σχόλια δημόσια. Σαν τι δηλαδή. Κύριε Γαρικούρη, μια στιγμή. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να αντιπαρατεθώ με αοριστείες. Όποιος νομίζει ότι έχει κάτι εις βάρος μου, το καταθέτει αναλυτικά, εν υπογράφος και εγγράφος. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ιδάλλως πρέπει να αλλάξουμε αμφίεση και αντί να έχουμε αυτή την αμφίεση να βάλουμε φουσίτσες. Έληξη υπόθεση. Δεν αντιπαρέρχομαι με αυτόν τον τρόπο. Εγώ, εάν έμεσα κατηγορούμε τώρα για κάτι, να το καταθέσει ο κύριος τι περί τίνος πρόκειται, ξεκάθαρα όμως, και να το υπογράψει. Φυσικά θα ζητήσω από τον σταθμό σας, επειδή ξέρω, κύριε Λοΐζη, ότι είστε ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, έχετε κάνει πολλή δουλειά και σας ξέρω πολλά χρόνια. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω σε αντιπαράθεση με το σταθμό, ούτε και με κανέναν άλλον. Τι νόημα τώρα έχει με το σταθμό, την τιμή και την υπόλοιψη. Τι είπατε, κύριε Γαβαλά? Λέω, όποιος έχει τιμή θα μοιάζεται. Εγώ δεν είπα τίποτα, έτσι. Λέω, μήπως ο κύριος Γιαννικούρης έχει κάνει και κάποια άλλα λάθη προφανώς που ενόχλησαν το κόμμα και αντί να... λόγω ευγένειας δεν του το είπαν έτσι ξεκάθαρα. Καμία και απλά μίγα. Αποχώρησε έτσι όπως έπρεπε να αποχωρήσει. Καμία μίγα δεν έχω, ούτε μοιάζομαι. Απλώς επειδή το άκουσα προηγουμένως, κύριε Γαβαλά, το άκουσα τώρα αυτό που είπατε και παρακαλώ καταθέστε το αναλυτικά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι εύκολη απάντηση. Καταθέστε το. Αν έχετε κόψει, καταθέστε οτιδήποτε. Σας προκαλώ. Μη σημερίζετε, δεν έχω ανάγκη, κύριε. Δεν έχω ανάγκη. 10 φορές θα πουλάω, σας αγοράζω. Δεν έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη από εσάς, κύριε Γαβαλά. Δεν θα σκοφαντείτε κανέναν, ούτε εμένα, ούτε την κυρία Κρυπτική. Εσείς σκοφαντείτε και νομίζω ότι δεν αξίζει παραπάνω από αυτά που είπατε να συνεχίσω. Αν λέτε ότι δεν πιστεύω να υποφανείτε αυτά, δεν πιστεύω να είπε κριτικό αυτά. Και εγώ παρόλα αυτά τα έχω προκαλέσει με εξώδικο που αντιλαμβάνομαι και ως πρόεδρος παλιά της Εμπορικής Τράπεζας τι σημασία έχει η ψευδής κατάσταση. Μάλλον δεν το ξέρετε. Ειρήνη ή μην. Έλα Γιάννη, μία κουβέντα γιατί πέρασε ο χρόνος. Κύριε Γαβαλά, κύριε Γιάννη, ο κύριος Κατζιαντωνίου, παρακαλώ, για τους στόχους της παράταξης του κυρίου Βελόπουλου στα 12 άνεσα. Διότι προφανώς η Κάλυμνος δεν είναι μόνο τα 12 άνεσα. Μη στεναχωρείτε τώρα για τον κύριο Ζερβό. Λέω, οι στόχοι που έχετε είναι η επιλογή να υπάρχει, να εκλέξει το κόμμα έδρα στα 12 άνεσα. Ναι, το θεωρούν ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Είναι αυτό στους στόχους. Έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει έδρα. Να σας πω και κάτι. Ο κύριος Γιαννικούρης ήταν στην αρχή στην Ανατολική Αττική. Έφυγε από εκεί γιατί προφανώς υπήρχαν κάποιοι αξιόλογοι, αξιολογότεροι αντίπαλοι του κομματικά εκεί και παρακάλεσε το κόμμα να πάει στον Πειραιά. Και από τον Πειραιά λοιπόν αποκοιμήρισε λίγο ανατολικά κάποια έδρα στον Δοδεκάνη. Κύριε Λοΐζο, μισό λεπτό. Με αληθεύει δηλαδή. Κύριε Λοΐζο, επάσπιτος επειδή ο κύριος Γαβαλάς συνέχεια λέει ψέματα και μάλιστα είναι εξωφρενικά αυτά τα οποία λέει. Βέβαια τα λέει διότι αυτό θα συμβαίνει να πει. Εγώ λοιπόν καταθέτω ως Γιαννικούρης και ακούγεται από όλο τον κόσμο και σέβομαι τον κόσμο και το ακροατήριο και όλους τους τηλεθεατές ότι τοποθετήθηκα στην αρχή στην Ανατολική Αττική. Ο κύριος Φανίδης κάποια στιγμή πήρε τηλέφωνο και ο ίδιος χωρίς δικιά μου παρέμβαση, γιατί ο πατέρας μου ήταν 14 χρόνια αντιπρόεδρος στην κοινότητα της Βούλας. Λοιπόν, μου λέει ότι δεν μπορείς να μείνεις στην Ανατολική Αττική, γιατί είναι κλεισμένο το ψηφοδέλτιο και θα σε πάω στην Αλφα Πειραιά. Το δέχτηκα αυτό. Όταν κατέβηκα το καλοκαίρι στην Κάλυμνο και ο κόσμος με πλησίασε και μου λέει πρέπει να έρθει στην Κάλυμνο, παρακάλεσε, παρακάλεσα
τον κύριο Φανίδη και την κυρία Κρητικού, αν είναι δυνατόν να με μεταθέσουν στην Κάλυμνο. Μάλιστα. Για ποιο το λίγο παρακάλεσα, για την Κάλυμνο μόνο. Από εκεί και πέρα τελείωσε. Μου ενημέρωσαν ότι θα είμαι στην Κάλυμνο, αλλά δεν μπορώ να έρθω στην Κάλυμνο και να μην μου επιτρέπετε να κάνω προεκλογικό αγώνα στην Κάλυμνο και πρέπει να τον κάνω στα άλλα νησιά. Τελειώσαμε. Προφανώς εδώ κάτι κάνατε που δεν άρεσε σε κάτι. Να πέσε το, τι είναι αυτό που έκανα. Για να λέτε έτσι, κάτι λέτε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Κατέβηκε από τον Άρη. Μισό λεπτό. Επειδή βλέπω εδώ τώρα μου έχουν στείλει τέτοια κάποια μηνύματα. Κύριε Γαβαλά, μην προχωρήσετε παραπέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το μέσο θα την πληρώσει και αυτά που αγορεύονται. Για τους στόχους μας. Έτσι, γιατί υπάρχει ανεξάρτητη αρχή, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και δεν μπορούν να ακουστούν πράγματα τα οποία άπτονται άλλων ζητημάτων. Άκουσε πράγμα κύριο Γιάννη Κουρίς και να πάει σπίτι του. Πώς δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν. Κοιτάξτε κύριε Γιάννη Κουρί, κύριε Λέντε, συγγνώμη. Να σεβαστούμε το μέσο που βρισκόμαστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή, έτσι. Έχει κάποιους στόχους. Δεν θα ασχοληθεί μάλλον με τον κύριο Γιάννη Κουρί. Αρκετά. Εγώ θεωρώ ότι όλοι είναι ευυπόληπτοι πολίτες, εντάξει. Τώρα, αν αυτό είναι στο Facebook ή στα Twitter ή στα Messenger ή εδώ ή είναι εκεί, εκεί. Εδώ στην τηλεόραση υπάρχουν κανόνες. Έτσι. Εντάξει, ακριβώς γι' αυτό σέβομαι την τηλεόραση. Ακριβώς, ναι, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό σας παρακαλώ, δηλαδή, μην προχωρήσετε, επειδή... Απλά, προσεκτικά. Θα πρέπει να καταλάβει και ο κ. Γενικός κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα οξύνει περισσότερο, γιατί είναι εις βάρος του. Λοιπόν. Έγινε. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Κουρί, μία κουβέντα και κλείσαμε. Σας παρακαλώ, γιατί το τραβεύω πήγε πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Να πούμε 2-3 πραγματάκια για την ελληνική λίστα. Θα τα πούμε όταν θα σας κάνουμε συνέντευξη για αυτό το θέμα, εδώ θα είμαστε. Και θα σας πω ποιος είναι η στόχη μου ως υποψήφιος, να σας πω τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Βεβαίως, με χαρά, με τα χαράς. Αλλά αυτό πήγα να κάνω σήμερα με τον κύριο Γιάννη Κουρί και προέκυψε το άλλο θέμα. Εγώ σήμερα γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Γιάννη Κουρί. Προκειμένου να μιλήσει για την ελληνική λύση, για τις αρχές, για το πρόγραμμα, για. Και ξαφνικά σκάσανε αυτά στη μέση. Έτσι δεν είναι, κύριε Γιάννη Κουρί, αυτός δεν ήταν ο λόγος. Ακριβώς, κύριε Λοΐζο. Και με πιάσατε ξαπίνη στον αέρα. Ακριβώς, κύριε Λοΐζο, εγώ μέχρι την ώρα που μιλήσαμε. Πού να ξέρω εγώ ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και εγώ, κύριε Λοΐζο, μέχρι την ώρα που μιλήσαμε, θεωρούμε υποψήφιος, καθώς μου στείλανε από το κόμμα τον νόμο για να μπορέσω να δηλώσω στη Βουλή τους αριθμούς των βιβλιαρίων συναλλαγών, γιατί όλα τα έξοδα ελέγχονται από τη Βουλή. Όταν σου στέλνει το κόμμα αυτή την εγκύκλιο, σημαίνει ότι είσαι εν δυνάμει πλέον υποψήφιος βουλευτής. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα όμως, όταν επειδή εγώ για την καλύτερη διασάφηση του θέματος στένω δύο εξοδίκους και λέω παρακαλώ, αποσαφηνίστε τη θέση σας έναντι εμού, διότι είχε ξεκινήσει το κακό από τα Χριστούγεννα του παρελθόντος έτους. Είχα λοιπόν εγώ τη μίγα να μοιάζομαι ότι δεν θέλανε να προχωρήσω. Λοιπόν, έχω και άλλα στοιχεία τα οποία σέβομαι το κανάλι και δεν θέλω να τα βγάλω. Σέβομαι το κανάλι. Σας παρακαλώ, ό,τι είναι παράνομα πράγματα δεν όχι στον αέρα. Να απαντήσω στον κύριο Γαβαλά, σας παρακαλώ, προστατέψε με. Παρακαλώ, προστατέψε με. Λοιπόν, κύριε, σας παρακαλώ, προστατέψε με. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ο Γαβαλάς, η ελληνική λύση, αλλά λέει... Λοιπόν, όπως είπατε κύριε Λοΐζο, το κόμμα των ίσων αξιών και των ίσων ευκαιριών και τα λοιπά απεδείχθη ότι δεν είναι έτσι, θα το πολεμήσω όσο μπορώ και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Καλησπέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάτε για χαμομήλη, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, κύριε Γαβαλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιάννη Κούρη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Τα πράγματα βλέπετε όσο πηγαίνουμε σε εκλογές, θα οξύνονται. Εγώ περιμένω και τον κύριο Γαβαλά, μου είπε ότι θα επισκεφθεί
πρόεδρος θα έρθει, λέγεται, θα συναντηθεί μαζί σας, κύριε πρόεδρε, κύριε Ζανατήρη. Εμείς είχαμε μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα και θα έχουμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε και στο στούντιο. Είστε ακόμα στη γραμμή, κύριε Γαβαλά? Α, όχι. Έχουμε συνεννοηθεί, εγώ θα πάω στην Κάλυμνο τις επόμενες μέρες. Σε όχι, μου είπε ότι θα έρθει και στη Ρόδο, θα κατέβει και στη Ρόδο, οπότε νεκταρία μου, είτε εσύ είτε εγώ, θα τον φιλοξενήσουμε. Έχουμε καλή συνεργασία με τους μελισσοκόμους. Αλλά αυτά τα οποία μας έχουν στείλει τώρα εδώ, λυπάμαι που θα το πω, δεν μπορώ να κάνω καμία αναφορά ούτε να δείξω, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, υπάρχουν κανόνες στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βαράει άγρια σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Πάντα η Κάλυμνος είναι εκρηκτική. Και να σας πω τώρα για κάτι, εγώ και πολλές φορές μου λένε γιατί δεν ασχολείσαι με την Κάλυμνο περισσότερο. Γιατί ξέρω. Ξέρω το DNA. Καλύμνιος είμαι και εγώ και ξέρω, ας πούμε. Αρπάζονται εύκολα. Καταλάβατε. Εσύ έγινες τριαντένο καλύτερο. Και το αποφεύγω και, γιατί θέλω μόνο θετικά μηνύματα να βγαίνουν για το νησί της Καλύμνου. Είναι στην καρδιά μου η Καλύμνος και δεν θέλω να δυσφημείτε στο ελάχιστο, ας πούμε. Καταλάβατε. Να, ένας λόγος. Το λέω, δεν το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά το λέω, Νεκταρία. Με βλέπεις τώρα και χαμογελάς. Αλλά και εσύ, αν σου πω τώρα κάτι για το χωριό σου, ξέρω πολύ καλά, αρπάζεσαι αμέσως. Έτσι. Κύριε Ζανατήρη, αυτή. Γιατί, ενώ τώρα οι φίλοι μου τώρα από την ΚΟ, όπως έλεγε ο Παυλής, τα κοτάκια, είναι πιο, είναι ίωνες αυτοί, δεν είναι δωρείς Γιάννη Χατζιαντωνίου. Είναι πιο, πιο ήρεμη, ναι. Είναι δωρείς. Είναι δωρείς. Δεν είναι όλοι δωρείς. Όχι, και υπάρχουν και ίωνες. Έχει διάφορα. Ακούω, οι Σιμιακοί, οι Αρχαγγελίτες είναι δωρείς. Οι Καλύμνοι είναι δωρείς. Θα πάμε στον κύριο Στέφανο Δράκο τώρα. Στον κύριο Στέφανο, μετά θα πάμε στην κυρία Σβήνου. Λοιπόν, κύριε Δράκο, καλησπέρα. Γιατί θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δράκο. Να σας πω γιατί θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δράκο. Γιατί αυτό το μεγαλόπνο, αυτό το μεγάλης εμβέλειας έργο του Εθνικού Θεάτρου δέχθηκε, και το λέω έτσι επίοικος, κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου τι να γίνει, κύριε Δράκο. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου, καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Καταρχήν θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων για το τραγικό δυστύχημα που έγινε προχθές το βράδυ, που συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα. Και να ευχηθώ και βέβαια και σε όλο τον κόσμο καλή Σαρακοστή, γιατί διανύουμε τις ημέρες αυτές, όσο καλή μπορεί να είναι. Πράγματι, κύριε Λοΐζο, όπως... Λέω, βλέπω εδώ και δώστε μας το δημοσίευμα, μισό λεπτό. Κύριε Καλπακίδη, αν έχετε την καλοσύνη, δώστε μου αέρα αυτό εδώ. Λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα εδώ, ορίστε. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων θέλησε να φρενάρει το Εθνικό Θέατρο. Έθεσε ενστάσεις για έργα για τα οποία δεν δημοπρατούνται, καθώς και θέματα που αφορούν τη σκηνική λειτουργία, ενώ η δημοπρασία αφορά μόνο το οικοδομικό έργο. Τι έγινε, κύριε Δράκο, για εξηγήστε μας. Δηλαδή, για κάτι το οποίο πάμε με γοργούς ρυθμούς και λέμε επιτέλους να το δούμε αυτό το στολίδι, το μοναδικό στολίδι. Τι έγινε, θα πήγαινε μετά πάλι πίσω 6 μήνες, ένα χρόνο, δεν ξέρω πόσο, τι. Ελάτε παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο για το θέμα του Εθνικού Θεάτρου. Να πούμε ότι το Εθνικό Θέατρο υλοποιείται αυτή τη στιγμή μέσα από μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου της Ρόδου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Μάλιστα. Κύριος του έργου, όπως είναι γνωστό, είναι ο Δήμος του Ρόδου, διοκτήτης δηλαδή του έργου. Mm. Όλες οι διαδικασίες των μελετών και των σχετικών εγκρίσεων έγιναν από τη Δημοτική Αρχή του Αντώνη Καπουράκη, εμάς και τους συνεργάτες, οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 3 χρόνια. Mm-hmm. Το έργο χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο ποσοστό από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με 16.800.000, με 400.000 συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με 35.000 μόνο συμμετέχει ο Δήμος της Ρόδου. Να πούμε ότι το έργο σε αυτή τη φάση έχει δημοπρατηθεί και φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά από την συμφωνία που έγινε μεταξύ των τριών εταίρων, δηλαδή του Υπουργείου, της Περιφέρειας και του Δήμου. Το έργο που δημοπρατήθηκε αφορά κυρίως
το κατασκευαστικό κομμάτι που είναι οι υποδομές του κτηρίου, όσον αφορά το οικοδομικό κομμάτι και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του. Και σε δεύτερη φάση θα γίνει η δημοπράτηση του εξοπλισμού που θα έρθει και θα ολοκληρώσει την λειτουργία του Εθνικού Θεάτρου. Το έργο δημοπράτησης. Εδώ βλέπω, μισό λεπτό, για να πάμε τώρα στην ουσία του θέματος, έτσι. Γιατί λίγο πολύ αυτά μας τα έχετε πει, όλοι έχουμε πει μπράβο στην περιφέρεια, μπράβο στο Δήμο, μπράβο στον Πρωθυπουργό, που πραγματικά έσκυψαν πάνω σε ένα θέμα το οποίο κρατάει εδώ και 17, δεν κάνω λάθος, χρόνια, 17 χρόνια. Αυτό το στολίδι που βλέπουμε όσοι είστε μπροστά σε τηλεοράσεις, κυρίες και κύριοι, αυτό το πράγμα, το μοναδικό δημιούργημα το οποίο έκαναν οι Ιταλοί και δεν ήμασταν άξιοι να το συντηρήσουμε. Αυτή η άσχημη εικόνα που συνεχίζει αυτή, να υπάρχει στην πόλη μας. Και λέμε ότι σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο θα είναι διαμάντι για τη Ρόδο και θα διαφημίζει τη Ρόδο σε όλο τον κόσμο, διότι όπως το πάει τώρα ο Στέφανος ο Δράκος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και γενικώς όλους, δεν θα είναι μόνο για τη Ρόδο, αλλά θα είναι για όλη τη χώρα. Και θα είναι σημείο αναφοράς ακόμα και στο εξωτερικό, αφού μπορούν να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις που δεν μπορούν, που δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κτίρια και οι χώροι. Το Εθνικό Θέατρο θα είναι ένα τέτοιο που θα μπορεί να δεχθεί και να φιλοξενήσει διεθνούς επίπεδου εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες. Σωστά, σωστά. Τα ακούστε λοιπόν τώρα. Μου λέει τώρα εδώ η Έφη Κωνσταντέλου, μου δίνει την είδηση ολοκληρωμένη. Ενώ λέει ο διαγωνισμός για το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου βρισκόταν σε εξέλιξη, αυτά που λέμε δηλαδή και βρίσκεται σε εξέλιξη, και οι διαδικασίες είχαν εγκριθεί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως μας λέει ο κύριος Δράκος, ιεραρχικός ανώτερος του Υπουργείου Πολιτισμού, έχουμε λοιπόν τώρα την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων με πρωτοφανή επιπολαιότητα, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, έτσι, με επιπολαιότητα, και έθεσε προσχώματα στην διαδικασία επιδεικνύοντας άγνοια των κανόνων της δημοπρασίας και του περιεχομένου του έργου. Τι ζήτησαν με άλλα λόγια και θέλησαν να πάει πίσω το έργο, κύριε Δράκο? Εξηγήστε μας, σας παρακαλώ. Γιατί εδώ βλέπω τώρα και μηνύματα ακροατών. Άλλος μου λέει, έχει υπόψη σου, μου λέει, Κλεάνθη, ότι πίσω από αυτή την ιστορία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι δουλειά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την υπόθεση? Να πω το εξής, γιατί είδαμε και μια ανακοίνωση που εξεδόθηκε πριν από μερικές ημέρες, η οποία προσπάθησε να κομματικοποιήσει. Δεν μπορώ να τα πιστέψω εγώ αυτά. Την ιστορία του Εθνικού Θεάτρου. Ποιος? Θέλω να πω το εξής. Ποιος να κομματικοποιήσει την ιστορία του Εθνικού Θεάτρου? Βγήκε μια ανακοίνωση από τον βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λίγο πολύ μας έλεγε ότι το Εθνικό Θέατρο είναι έργο της κυβέρνησής. Συγγνώμη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Σήμερα ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κ. Δημήτρης Γκάκης. Μετά τον αείμνη στο Νεκτάριο Σαντορινιό, τη θέση του, στον κύριο Γκάκη αναφέρεστε ή στον αείμνη στο Νεκτάριο? Ο κύριος Γκάκης εξέδωσε. Στον κύριο Γκάκη. Και τι λέει δηλαδή ότι... Επειδή κύριε Λοΐζο, για μένα αυτά τα πράγματα είναι θλιβερά, για από ποια άποψη? Το Εθνικό Θέατρο είναι ένα μνημείο και μια ιστορία που ανήκει στον ροδιακό λαό και κατ' επέκταση, όπως πολύ σωστά το περιγράψατε, ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί είναι ένα σύμβολο, ναι, το οποίο δεν έχει τοπικό χαρακτήρα, έχει υπερτοπικό χαρακτήρα, να μην σας πω και διεθνή συμβολισμό. Να μην ξεχνάμε ότι η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, η φωτογραφία που κοσμεί εκείνη την ημέρα μπροστά στο Εθνικό Θέατρο. Μπράβο, συμπαρατήρει πολλά σύμβολα μαζί του, πέρα από την πολιτιστική. Μπράβο, αγαπητέ μου Στέφανε, έχεις δίκιο. Αλλά και εθνικά σύμβολα. Και το να γίνεται προσπάθεια και χρήση διαδικασιών για να πολιτικοποιήσουμε ή να κομματικοποιήσουμε ένα τέτοιο σύμβολο, μόνο θλιβερό μπορώ να το πω. Ναι. Να σας πω λίγο για τα διαδικαστικά. Φορέας υλοποίηση, όπως είπαμε, είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου υπάρχει Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία είναι η αρμόδια για τις διαδικασίες όσο καιρό κρατάει ο διαγωνισμός, όσο και μετά το πέρας του διαγωνισμού, την αποσφράγηση των προσφορών, γιατί ακολουθεί και μια ύστερη διαδικασία από εκεί πέρα, μέχρι την τελική σύμβαση του έργου και την έναρξη των μελετών εφαρμογής
και του έργου. Από εκεί πέρα, η οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, το θεωρώ άτομο και επικίνδυνο τόσο για την καθυστέρηση του έργου, αλλά όσο και να δημιουργήσει προβλήματα στο από εκεί και πέρα. Γιατί όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ σφιχτά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μέχρι τέλη του 2025 το έργο πρέπει να είναι περαιωμένο, πληρωμένο και να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Ναι. Αυτή τη στιγμή κοντεύουμε στα μέσα του 2023, οπότε ο χρόνος που απομένει για να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ σφιχτές. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής του έργου με απόφαση της κυρίας Μενδώνη. Έγινε μια όχληση προς εμένα από την Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων. Αναρμοδίως, όπως απάντησα στην επιστολή που τους έστειλα, με την ολοκλήρωση της δημοπράτησης έγινε σύγκληση της Επιτροπής, όπως προβλέπει και η διαδικασία, στην οποία συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος, αλλά και εκπρόσωποι των διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, από την Αθήνα εννοώ, οι οποίοι συμφώνησαν μαζί μας σε όλα τα βήματα τα οποία ακολουθούμε μέχρι σήμερα. Να, εδώ ο κύριος Καλπακίδης μας πήγε πίσω 50, 72, 75 χρόνια. Να, αυτό το οποίο λέγατε της ενσωματώσεως εδώ, μπροστά στο Εθνικό Θέατρο. Δείτε τώρα ο κόσμος πάνω στη στέγη, από κάτω, μπροστά, δίπλα, δεξιά, αριστερά, παντού. Μάλιστα. Για συνεχίστε, κύριε Δράκο μου. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω κλείνοντας αυτή την πρώτη τοποθέτηση είναι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη οποιαδήποτε συζήτηση όσον αφορά τις διαδικασίες σχετικά με το Εθνικό Θέατρο αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι κλειστό από το 2006. Τι ζητούσε δηλαδή η υπηρεσία αυτή των νεότερων μνημείων? Τι ζητούσε, Στέφανε, ορίστε. Τι ζητούσε αυτή η υπηρεσία? Έγινε μια παρέμβαση σύμφωνα με την επιστολή που ζητούσε την εμπειρία των μελετητών οι οποίοι θα συμμετέχουν στο σχήμα το εργολαβικό, γιατί όπως είπαμε είναι μελέτη κατασκευή το έργο, ήταν το πρώτο αίτημα, και ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπράτησης, και το δεύτερο αίτημα αφορούσε την σκηνική λειτουργία, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν είναι σε αυτή τη φάση της εργολαβίας, θα γίνει σε δεύτερη φάση, η οποία, όπως έχουμε συνεννοηθεί και με την Υπουργό Πολιτισμού, θα γίνει ενδιάμεσα η έναρξη του εξοπλισμού στην κατασκευή του έργου, για να μπορεί να υπάρχει και ο έλεγχος τόσο της κατασκευής όσο και των απαιτήσεων που θα προκύψουν μέσα από τον εξοπλισμό. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι για την εμπειρία των μελετητών, είναι μια ειδική διαδικασία η οποία ήθελε ειδικές εγκρίσεις αν πηγαίναμε με ένα τέτοιο όρο μέσα στη δημοπράτηση, το οποίο θα καθυστερήσει τουλάχιστον 8 με 9 μήνες. Λοιπόν, μου στέλνει η κυρία Κωνσταντίνα. Στην διαδικαστική διαδικασία. 8 με 9 μήνες, ένα χρόνο δηλαδή πίσω. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ τώρα η κυρία Κωνσταντέλου, μου στέλνει ένα απόσπασμα από τα όσα αναφέρει ο κύριος Γάκης και μας λέει εδώ ότι η μέθοδος της μελέτης κατασκευής, τι έχει πει ο κύριος Γάκης, έτσι, έχει λέει αποδείξει ότι είναι προβληματικός τρόπος στην υλοποίηση τόσων μεγάλων και πολύτιμων ιστορικών μνημείων. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα μαύρο οικονομικό κουτί, το οποίο δεν ξέρουμε τι θα βγάλει. Τα υλικά από την ημερομηνία διακήρυξης του έργου έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 20-30% με απρόβλεπτες συνέπειες στο προϋπολογισμό του έργου και καταλήγει ολίγης πολλά και διάφορα, λέει, και καταλήγει. Θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του έργου και αναλόγως θα πράττουμε. Μια στιγμή, γιατί εδώ υπάρχουν σκιές ως προς το θέμα της χρηματοδότησης. Τα χρήματα αυτά, το μαύρο, είναι λέει, μαύρο κουτί, το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν προκειμένου να γίνει το έργο, κύριε Δράκο. Έχει εκταμιευθεί το ποσό αυτό. Άρα λοιπόν. Καλή, μα γιατί τώρα αυτή ο σπόρος της αμφισβήτησης τώρα. Λοιπόν, νομιμοποιείται σε αυτή τη φάση αυτή η παρέμβαση, κύριε Δράγου, από αυτή την επιτροπή. Η υπηρεσία τώρα νεωτέρων μνημείων τώρα, πού ξεφύτρωσε τώρα. Έγινε καταγγελία στην υπηρεσία αυτή. Κύριε Δράγου, μα τελικά δεν ακούς. Ενώ έκανε την παρέμβαση. Είναι το δημοσίευμα ή πήγε μετά, όχι παιδάκι μου. Και από πάνω το Υπουργείο Πολιτισμού παρέκαμψε όλα αυτά, διότι συνεδρίασαν οι επιτροπές και είδαν ότι δεν ισχύει τίποτα. Όμως φαίνεται ότι κάποιοι πήγαν να βάλουν τρικλοποδιά στο έργο. Το έργο συνεχίζεται κανονικά. Στην προγραμματική σύμβαση που έχετε Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια και Δήμος,
Βρε Γιάννη μου, σου λένε ότι είναι όλα εντάξει. Αυτό ρωτώ. Μέχρι και τα χρήματα έχουν εκταμιευθεί. Τι άλλο θα απαντώνται και τελειώνει αυτό. Μα μπερδέματα, Θεέ μου, τι είμαστε εμείς. Τι έχει συμβεί. Είμαστε τρομεροί, μην δούμε να γίνεται κάτι. Κατευθείαν, ρε παιδί μου, να το υπονομεύσουμε. Τώρα βέβαια το έργο είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι κύριε Δράκο, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Ένα απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει. Έγινε και η σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, που όπως σας είπα, προεδρεύω με απόφαση της κυρίας. Μάλιστα. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν δύο στελέχη της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης, δύο μηχανικοί από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τρεις μηχανικοί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η μία μηχανικός είναι της νεωτέρων μνημείων εδώ της Διεύθυνσης Δωδεκανήσου και οι άλλοι δύο είναι οι διευθυντές των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Οι οποίοι οι διευθυντές αυτοί είχαν τη σύμφωνη. Κύριε Αντιδήμαρχε, πότε θα το δούμε έτοιμο το έργο? Το έργο θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια από τώρα, κύριε. Δηλαδή μέσα στο 2025. Μέσα στο 2025, ναι. Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Και αλλά τελικά θα είναι διεθνούς επίπεδου υπόθεση. Σιγά, κύριε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Λοϊζό. Θέλω να σας πω ότι η είδηση ότι ξανά μπαίνει σε λειτουργία το Εθνικό Θέατρο προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών μέσων, μαζικής ενημέρωσης πέρα από τη Ρόδο, γιατί πραγματικά είναι ένα σύμβολο πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο δεν συζητάμε για το έγκλημα που έγινε γιατί έμεινε 16 χρόνια κλειστά, συζητάμε για το ότι πάμε να φτιάξουμε το Εθνικό Θέατρο. Γιατί εμένα, αν θέλετε την άποψή μου και ως ειδικός στα θέματα της μηχανικής, κανένας δεν μου έχει απαντήσει μέχρι και σήμερα το λόγο για τον οποίο ξυλώθηκε το Εθνικό Θέατρο πριν από 16 χρόνια. Δεν έχω πάρει καμία. Ακόμα δεν πήρατε απάντηση, έτσι. Και το λέτε τώρα εσείς που είστε ειδικευμένος στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι. Ακριβώς. Εγώ αυτό που θέλω να πω για να μην υπάρχουν σκιές, γιατί αυτό όταν πάμε να φτιάξουμε κάτι, η προσπάθεια που γίνεται να πέσει μια σκιά στην επιτυχία κάποιου ή στην επιτυχία της συνολικής προσπάθειας. Για το συγκεκριμένο έργο δούλεψε πάρα πολλοί κόσμος και Σαββατοκύριακα και βράδια και εκτός ωραρίου και από την υπηρεσία και από τους συνεργάτες μου και τους οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε όλοι και στον Δήμαρχο μας τον κύριο Καπουράκη και στον Περιφερειάρχη τον Γιώργο του Χατζημάρκου που πραγματικά δημιούργησαν αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης με την κεντρική κυβέρνηση, με την Υπουργό Πολιτισμού την κυρία Μενδώνη, η οποία όλο αυτό το μείγμα έφερε το αποτέλεσμα να έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από ένα χρόνο και να ανακοινώσει την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου. Τώρα τι να πω, ρε παιδιά, εδώ πέρα τώρα ο κόσμος θέλει συνέχεια. Βλέπετε τώρα τη συνέχεια, τα μηνύματα. Εδώ μου γιατί η κυρία Γεωργία έχει απόλυτο δίκιο. Σε σένα, Λεκλιάδη, δεν λέγανε ας το δούμε πρώτα και μετά να μιλάμε. Πραγματικά δηλαδή, δεν είναι μία. Υπάρχει πάντα. Γιατί βρε Γιάννη αυτό το πράγμα, αυτή η ζήλια, ο φθόνος. Βλέπεις να γίνεται ένα έργο, αντί να χαίρεσαι που γίνεται για τον τόπο σου, επειδή το κάνει ο πολιτικός σου αντίπαλος, δεν το βλέπεις, δεν θέλεις να το αναγνωρίσεις. Πρέπει να το υπονομεύσεις δηλαδή. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, βρε Γιάννη. Δεν θα πηγαίνω. Δεν λέω τώρα για σένα. Αλλά για το στυλ αυτό που επικρατεί να πούμε. Ότι ενδεχομένως να έχει και κάποια βάση η κριτική τους. Για να μην είναι υπονόμευση. Αλλά. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι, ναι. Αλλά ας μην βιαστούμε να πούμε ότι είναι υπονόμευση. Ας πούμε ότι είναι επικοδομητική κριτική. Γι' αυτό ρώτησα, στην προγραμματική σύμβαση αυτά προβλέπονται να λέγονται και να γίνονται. Τι να πει τώρα, δηλαδή να μην τώρα. Βάλω. Νομίζω ότι ο κύριος Δράκος μας το έχει ξεκαθαρίσει. Ο άνθρωπος έχει δώσει. Προβλέπεται σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, Στέφανε, αυτή η παρέμβαση προβλέπεται. Δηλαδή υπάρχει. Είναι σύνομο και αυτό είπα. Ήταν σύνομη, δηλαδή. Στην προγραμματική σύμβαση. Να ακούσουμε τον κύριο Δράκο. Μισό. Πολύ καλή ερώτηση είναι αυτό του κυρίου Ζανετή. Πολύ καλή ερώτηση. Ο πρόεδρος ξέρει τι ρωτά. Έτοιμα σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου έχουν δικαίωμα μόνο τα μέλη της Επιτροπής ή ο πρόεδρος, δηλαδή εγώ. Άρα. Το αίτημα λοιπόν της σύγκλησης δεν έγινε από μέλος της Επιτροπής, έγινε από τη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων, η οποία πήρε τη σχετική απάντηση από μένα ως όφυλα στο σχετικό αίτημα και καλέσαμε την Επιτροπή με την ολοκλήρωση του έργου για να μην επηρεάσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία και να μην δημιουργηθούν τότε σκιές πάνω από το θέμα του διαγωνισμού. Έτσι ακριβώς. Γιατί οποιαδήποτε συζήτηση, φιλήμωνα, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, αυτό ανοίγει πολλές πόρτες και πολλές
σκιές για την πορεία του διαγωνισμού. Ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει όπως θέλει την όλη διαδικασία από εκεί πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Δράκο. Να, εδώ πέρα βλέπω τώρα τα μηνύματα. Τώρα έχει σηκωθεί και τώρα ο κόσμος. Ο κύριος Κασκιώτης μου λέει εδώ, η Θεμελίνα, η κυρία Ευαγγελία, ο κύριος Κώστας από τη Ρόδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να φτιάξουμε το Εθνικό Θέατρο, μα τι θέλουν να χαλάσει εντελώς και να βάλουν μέσα κατσίκες. Τι να πει τώρα, βλέπετε τώρα. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Λεωδό, αν με επιτρέπετε. Μπορεί ορισμένες μικρές ομάδες να είναι αυτή τη στάση, όπως λέτε, επειδή το έργο τελικά το υλοποιεί ο Καμπουράκης και ο Χατζημάρκος. Δηλαδή, αν είχαν την επιλογή να το φτιάξουν αυτοί οι δύο ή να μην γίνει το έργο, θα λέγανε να μην γίνει αυτό το έργο. Η συνολική απέτηση, βέβαια, του ροδιακού λαού και η επιθυμία όλα αυτά τα χρόνια είναι να ολοκληρωθεί επιτέλους η αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου. Εμείς θα δώσουμε τη ψυχή μας, θα πετύχουμε αυτό το στόχο και σε 2 χρόνια το Εθνικό Θέατρο θα λειτουργεί. Όπως επίσης βλέπω τώρα εδώ, αυτό είναι και το αρχικό που λέγαμε, «Άρε ο φίλος μου ο Νότης ο Δούκας, πού είσαι βρε Νότη, πόσο καιρό έχω να σε δω και να σε ακούσω, αδερφέ, από το κουκουέ είναι». «Στελεχάρα, βάστα πάνω σου Νότη Δούκα». Ερχόταν, θυμάμαι, ήταν τα γραφεία μας παλιά, πριν έρθουμε στις ιδιόκτητες εδώ εγκαταστάσεις, ήμασταν στο Κάιρο Παλάς. Ανέβαινε κάθε μέρα ο Νότης και μου έφερε το δελτίο τύπου του Κουκουέναφου. Τώρα τι μου λέει, τα παιδιά το αύριο εξαελωμένα πτύνει, έως πότε λοιπόν για τα κέρδη. Έχει δίκιο σε αυτό. Τώρα βέβαια τα κέρδη είναι στη μέση. Είναι όμως Νότη μου και η ξεροκεφαλιά μας και η αδιαφορία μας εν πωλής, έτσι. Εντάξει, τα λένε και εκ δεξιών. Ναι. Τα λένε και εκ δεξιών. Και εκ δεξιών, ναι. Αυτά και που λέει ο Νότης, τα λένε κρατάει και εκ δεξιών. Ο Γιάννης, αγαπητέ Νότη Δούκα, δείξει την εφημερίδα που έχει. Λοιπόν, έχει την αιστεία. Δείξει. Όχι, τώρα δείξει και την άλλη από κάτω. Δείτε τώρα δείγμα. Η Αυγή με την αιστεία. Άμα τα βάλουμε Νότη Δούκα, αυτά τα δύο μαζί, αντί να φέρει ο Αθεόβεβος το ριζοσπάστι, αυτό το ατόφιο, το μασίφιο όργανο, πάει και μας φέρνει τώρα ημιτασιών. Ένας ριζοσπάστη λείπει να τα τυλίξουμε. Λοιπόν. Αλλά να πω τι λέει ο τίτλος εστίας. Άφησαν το σιδηρόδρομο στην τύχη του χάρη διαπλεκρωμένων ιδιωτικών συμφερόντων. Να λοιπόν εκ δεξιών ποια άποψη έρχεται και να και η άποψη του Νότη. Ναι, ακριβώς. Είδες. Ξέρεις ποιος την έχει αγοράσει τώρα την αιστεία. Έχει τον ίδιο ιδιοκτήτη με τη Δημοκρατία. Αν δεν έχετε καταλάβει. Ναι, καταλάβατε. Όχι, όχι. Καλά. Όχι. Τώρα που είναι ο Μανώλης ο Κωτάκης, λέσαμε τον γάδαρό μας στο Μαρούλι. Ιστορικότατη εφημερίδα. Μα, πολύ ωραία. Ναι, και εσύ. Έγκυρη εφημερίδα. Δικαίωμα σου. Δικαίωμα του καθενός. Όσα βλέπει μέχρι που μπορεί να φτάσει στο μάτι του κάθε ανθρώπου. Το θέμα να βλέπουμε και λίγο πίσω από την κουρτίνα τι γίνεται. Εγώ δεν λέω πίσω από τον τοίχο. Έτσι. Τουλάχιστον πίσω από την κουρτίνα. Το ότι υπάρχει πέπτη φάλα σε όλα τα κόμματα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και σας το λέω ένας άνθρωπος με σχετική εμπειρία και ειδικά στο συγκεκριμένο χώρο, όταν εγώ είχα γνώριζα από αυτόν, κάποιοι άλλοι τρώγανε βελανίδια. Ναι, λοιπόν, σωστό είναι, έλα αυτό, κύριε Δράκο μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ακούτε. Βλέπετε μπροστά σας. Μπροστά σας. Όλο τυχαίως, σαν σήμερα, επειδή μου ήρθε μια ειδοποίηση από το ημερολόγιο μου, σαν σήμερα λοιπόν. Ήρθε η έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού προς τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης με τα θεωρημένα σχέδια για το Εθνικό Θέατρο. Σαν σήμερα πήραμε την οριστική έγκριση για την ολοκλήρωση. Άντε, Παναγιά μαζί σου! Παναγιά μαζί σου! Λοιπόν, τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πρόεδρε, σου άρεσε αυτό. Έδεσε στο γάδαρό σου στο Μαρούλι. Κάποιος άλλος μου λέει ακόμα πιο καλό είναι στο Μαρούλι. Και ξέλιασε τώρα, κατάλαβε. Ξέλιασε. Σας έλεγα λίγο πριν, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, ότι θα έχουμε την κυρία Σβήνου, έτσι. Θα πάμε τώρα στο νησί του Ιπποκράτη, στην ΚΟ, γιατί εκεί παράγεται τουριστικό προϊόν και μιλάμε σε σοβαρή βάση. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα, τι μου κάνετε. Ξέρω, πολύ στεναχωρημένη, μιλούσα μαζί της και μου λέει, Κλεάνθη μου λέει η Κωνσταντίνα, με τι καρδιά μου λέει τώρα θα μιλάω εγώ για τα τουριστικά μας πράγματα, με αυτά που συμβαίνουν. Βρε Κωνσταντίνα μου, της λέω, η ζωή συνεχίζεται, τι να κάνω. Έλα, αγαπητή μου κυρία Πρόεδρε. Είναι έτσι, αγαπητέ μου Κλεάνθη, αλλά πραγματικά είναι μέρες μεγάλης θλίψης για όλους εμάς. Και φυσικά είναι ένα γεγονός το οποίο μένει και χαράζεται και στις μνήμες μας, θα χαραχθεί και στις καρδιές μας. Και είναι δύσκολο να επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Ετοιμαζόμαστε για το επόμενο χρονικό διάστημα.
προκειμένου να υποδεχθούμε λοιπόν, να ανοίξουμε και εμείς τις πόρτες μας και να υποδεχθούμε τους πρώτους τουρίστες. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, 27 Μαρτίου αν δεν κάνω λάθος, είναι οι πρώτες πτήσεις χαμηλού κόστους στο νησί της Κο και στο νησί της Ρόδου έτσι, κάτι εβδομάδες νωρίτερα. Α, όχι, στο νησί της Ρόδου 11 Μαρτίου. 11 σε 5 μέρες από τώρα, 6 μέρες να πούμε, 7 μέρες. Εξαιρετικά λοιπόν, αυτό είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου που ουσιαστικά λέμε. Ουσιαστικά αυτό είναι. Και ο τρόπος με τον οποίο... Αθόρυβα, από μόνο του γίνεται τώρα το πράγμα αυτό, σιγά σιγά. Χωρίς να το τραβάει κανείς, ας πούμε. Πάει από μόνο του. Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί. Πάμε πάντα λίγο τραβώντας από την αρχή και τραβώντας από το τέλος. Και μάλιστα η αρχή είναι λίγο πιο εύκολο να επιτευχθεί. Ωστόσο, οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή, έτσι ώστε όλοι μας να είμαστε έτοιμοι, να μην έχουμε φαινόμενα, τουλάχιστον όπως είχαμε στην ΚΟ πέρυσι, όπου δεν υπήρχε. Ήταν... Θα έχει στις 11 του μηνός, μου λέει η κυρία Κωνσταντέλου, όχι η Ιουλία που το στέλνει αυτό το μήνυμα, μου λέει θα έχουμε από Λονδίνο, από Λούτον και από Μάτσεστερ. Αγγλία. Από Αγγλία, έτσι. Ναι. Ελάτε, συνεχίστε κυρία Δεσμηνού. Και εμείς από Αγγλία θα έχουμε. Από Αγγλία. Αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, τα φώτα μας ανοιχτά, τα μαγαζιά μας έτοιμα, οι υποδομές να είναι σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούν να ευχαριστήσουν τουλάχιστον αυτούς που μας τιμούν. Το θα πρέπει, πρέπει. Αλλά θα συμβεί αυτό όντως. Πέραν του πρέπει. Ποτέ δεν συμβαίνει. Αλλά ας ελπίσουμε ότι... Θα είναι η πρώτη φορά που θα είμαστε λίγο πιο έτοιμοι σε σχέση με άλλες τουριστικές περιόδους. Δεν περιμένουμε και θαύματα, αλλά τουριστικοί προορισμοί είμαστε. Θα έπρεπε να είμαστε σε μια διαρκή ετοιμότητα. Τώρα άκουγα τον φίλο σου, τον κύριο Κικίλια. Βέβαια, ακούω και τον δήμαρχο εδώ, τον κύριο Καμπουράκη, τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Χατζημάρκο. Υπάρχει, ακόμα αν πάμε και πιο πέρα, τώρα, τι μας έλεγε Νεκταρία Γιάννη τις προάλλες ο κύριος Ματσίγκος. Ότι είναι βέβαιο ότι με βάση τις προκρατήσεις που έχουμε και τα slots, πώς τα λένε αυτά εκεί, αναμένεται αύξηση έναντι του 2022, που το 2022 σπάσαμε το ρεκόρ του 19 και τώρα πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ, το ρεκόρ ας πούμε, έτσι, τον με γενική πληθυντικού. Αν όντως πέσουν μέσα στις προβλέψεις τους, φαίνεται ότι φέτος θα έχουμε μια σεζόν άνευ προηγουμένου, κυρία Σβήνου, δεν ξέρω. Μακάρι να μην μας συμβεί τίποτα περίεργο και μας τα χαλάσει, γιατί δεν ξέρεις τι μέρα μπορεί να ξημερώσει. Μέχρι στιγμής λοιπόν τα πράγματα είναι θετικά, αλλά βέβαια το θέμα είναι να συνυπολογίσουμε στις παραμέτρους την ποιοτική, τους ποιοτικούς δείκτες, όχι τόσο τον αριθμό το. Όχι μόνο η ποσότητα, αλλά η ποιότητα πάνω απ' όλα. Ναι, είναι χαρακτηριστικό λοιπόν, αυτό το είδαμε το 2022, δηλαδή ενώ είδαμε τις αφίξεις να υπολείπονται το 2019, ωστόσο οι εισπράξεις του 2022 ήταν παραπάνω από αυτές του 2019, που συνεπάγεται ότι η μέση τουριστική δαπάνη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Και λέω τα τελευταία χρόνια, τολμώντας να αναφέρω το 20 και το 21, ειδικά το 21 είχαμε τη μεγαλύτερη τουριστική δαπάνη. Όχι, και αριθμητικά ήμασταν πάνω από το 19, εδώ με διορθώνουν τώρα. Το 22 ήμασταν πάνω από το 19. Όπως ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη τουριστική δαπάνη σε σχέση με τις προηγούμενες. Σε λίγο χρονικό διάστημα ήταν. Και δεν είχαμε πληθωριστικές πιέσεις το 20, 21, 22 για να πει κάποιος ότι τα πλήξε ο πληθωρισμός. Οι πληθωριστικές πιέσεις φάνηκαν μετά την ενεργειακή κρίση. Είναι τώρα ένας χρόνος, ο τελευταίος χρόνος, φαίνονται. Έτσι. Τώρα φαίνονται και θα, μάλλον οι πληθωριστικές πιέσεις στον χώρο του τουρισμού θα φανούν το 2023. Αυτό που φοβόμασταν ότι θα μειωθεί η τάση για ταξίδια δεν φαίνεται να συμβαίνει, ευτυχώς. Δηλαδή ο κόσμος θα ταξιδέψει. Όμως πολύ φοβόμαστε ότι αυτό θα έχει μία επίδραση στη μέση τουριστική δαπάνη το 2023, καθώς όλα τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε και εμείς στη χώρα μας με την δραματική αύξηση. Εσύ τώρα, Πρόεδρε μου, που έρχεσαι καθημερινά το καλοκαίρι, μέσα στους τουρίστες ζεις, εκεί κινείσαι περισσότερο. Πιο πολύ μιλάς με τους ξένους παρά με τους συμπατριώτες μας. Λοιπόν, δεν έχεις καταλάβει, εγώ το έχω καταλάβει, με όσους τουλάχιστον ανθρώπους έρχομαι σε επαφή, για αυτούς είναι ιερό πράγμα. Δηλαδή ο Γερμανός μπορεί να δουλεύει σαν το σκυλί όλο το χρόνο, οι διακοπές του Νεκταρία μου είναι ιερό πράγμα. Ό,τι πιο ιερό, θα στερηθεί τα πάντα, θα αφήσει 1-2 μισθούς στην άκρη για να κάνει τις διακοπές του. Συμφωνείτε, κυρία Σβήνου?
Είναι έτσι και μάλιστα σε πολλές χώρες επιδοτείται κιόλας το να το χωρίσουν σε διακοπές, γιατί είναι θέμα ανάγκης. Ξέρετε, αυτά που έχουν εμείς περίματα δεν τα έχουν όλοι. Εμείς, όχι στο θέμα της επιδότησης. Και εδώ επιδοτούμε, συμφωνεί, ναι, και συμφωνώ. Αλλά οι Έλληνες δεν έχουμε, ξέρω εγώ, τον τουρισμό, δεν τον έχουμε πάει, ας πούμε, στα level που τον έχει πάει, ξέρω εγώ, ο Ολλανδός ή ο Γερμανός ή ο Εγγλέζος. Χρησιμοποιούν οι Έλληνες την άδεια τους για να κάνουν άλλη δουλειά που τους αφορά. Όχι για να κάνουν διακοπές. Εμείς είμαστε διαφορετικοί τώρα, οι Νότιοι. Όμως, σε αυτό που λέει τώρα η κυρία Σβήνου, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Για συνεχίστε, κυρία Σβήνου, γιατί σας διέκοψα. Λέω ότι εμείς λοιπόν έχουμε το πλεονέκτημα να ζούμε σε προορισμούς οι οποίοι δεν μπορεί να εργαζόμαστε, να είναι η καθημερινότητά μας, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε στο μικρό μας παράδεισο. Με τον ήλιο, με τη θάλασσα, με όλες αυτές τις ομορφιές που οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν έχουν. Ναι, ίσως γι' αυτό. Νιώθουμε ότι κάνουμε διακοπές εργαζόμενοι στα σπίτια μας, έτσι. Όχι, δεν θα το έλεγα. Μάλιστα, έτσι για να, να πούμε και τη διαφορά, η επιδότηση στην Ελλάδα είναι για διακοπές εντός ελληνικών συνόρων. Σωστά. Εκεί θα επιδοτηθούν προκειμένου να πάνε και στο εξωτερικό. Είναι ανάγκη ζωής. Δεν είναι τυχαίο και όλος ο αριθμός αυτοκτονιών που υπάρχουν στη Βόρεια Ευρώπη και όλα. Είναι όλα τα πράγματα αυτά συμβάλλουν. Είναι ψυχοθεραπεία λοιπόν οι διακοπές και ειδικά το να φύγουν για αυτό το χρονικό διάστημα της άδειάς τους εκτός. Και ένα παραπάνω λοιπόν εμείς, γιατί είμαστε ευλογημένοι οι προορισμοί και η Κος και η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα, η Πάτμος, η Αστή Παλαιά, η Χάλκη, όλα τα νησάκια μας έχουν κάτι ιδιαίτερο να δώσουν. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και ένα παραπάνω θεωρώ ότι γι' αυτό μπορούμε και εμείς, ειδικά οι ντόπιοι, να δουλεύουμε με χαμόγελο όλα αυτά τα χρόνια και όσο σκληρά και αν εργαζόμαστε. Και εδώ είπα και τη μαγική λέξη, η εργασία, μαζί με τους εργαζόμενους λοιπόν που είναι οι πρεσβευτές στο χώρο μας, για να μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτύπωμα. Και βέβαια λέγοντας το αποτύπωμα, πρέπει να συγχαρούμε το νησί της Ρόδου, την περιφέρεια και τον Δήμο της Ρόδου, που προχώρησαν στο CoLab ένα project ευφιέστατο, το οποίο όλοι παρακολουθούμε με αγωνία και ευχόμαστε να μάθουμε από αυτό και να επεκταθεί και στους υπόλοιπους προορισμούς. Η επιτυχία της Ρόδου θα είναι επιτυχία όλης της Δωδεκανήσου. Κυρία Πρόεδρε, οι αφίξεις απευθείας στο νησί σας, τι ποσοστό του γενικού τουρισμού είναι πέρσι ή τι προβλέπετε να είναι φέτος, είναι μεγάλο ποσοστό? Εμείς είμαστε, γενικά το Νότιο Αιγαίο είναι από τις περιοχές που μπορούμε να τις πούμε πρωταθλητές στο χώρο του ελληνικού τουρισμού. Είμαστε αυτοί που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αφίξεων. Είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστικών εισπράξεων, μαζί με την Κρήτη βέβαια, πάντα ο ανταγωνιστής μας είναι η Κρήτη. Και γενικά αυτοί που έχουμε και τις περισσότερες κλίνες, αλλά όχι σε μαζικότητα, όχι μόνο σε ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, τα περισσότερα τετράστερα, πεντάστερα βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο. Τώρα, όσον αφορά στο νησί της Κο, είμαστε σε ένα μονοψήφιο ποσοστό σε σχέση με το υπόλοιπο, με το ευρύτερα ελληνικό προϊόν, τουριστικό προϊόν, αλλά είμαστε αρκετά μετρήσιμος. Μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζανετίδη, τελικά καταφέραμε και παντρέψαμε τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα. Έχει κάνει, βήματα σοβαρά προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Και το λέω αυτό γιατί η Κόστα είναι ο στρατηγικός στόχος της Περιφερειακής Αρχής. Ήταν κορυφαίος κάπου. Και η Κόστα είναι ένας προορισμός που έχει και τουρισμό, έχει και τα δύο προϊόντα, και πρωτογενή τομέα. Τυποποίηση, μεταποίηση, όλα τα πληρή η Κόστα. Και το επόμενο διάστημα, 26-29 Απριλίου, θα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική δράση στην Go με το World Food Gift Challenge, έτσι, με τα γαστρονομικό διαγωνισμό, με τα δώρα του πρωτογενή τομέα και νομίζω σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι, δεν είναι πολύ μεγάλο γεγονός για την περιφέρεια και γίνεται στο νησί της Go. Και να πω ότι δεν είναι τυχαίο, η περιφέρειά μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostart, είναι η πρώτη περιφέρεια σε ανάπτυξη για το 2021 με τα επίσημα στοιχεία της Eurostart. Η ΚΟΣ σε ποιο βαθμό τώρα καταναλώνει τα τοπικά προϊόντα,
κυρία Σβήνου. Λοιπόν, εδώ μου κάνετε μία πάρα πολύ ωραία πάσα για να σας πω ότι το μετρήσαμε ως ΙΤΕΠ. Α, έχει στοιχεία γι' αυτό ή έχει ενδιαφέρον, για να ακούσουμε. Τα ποσοστά των αγορών που αφορούν σε τρόφιμα και ποτά, το 88% αφορά σε προϊόντα από τη χώρα μας. Συγκεκριμένα 52% ευρύτερα ελληνικά προϊόντα και 36% τοπικά. Και αν η τοπική παραγωγή ήταν μεγαλύτερη, τότε θα είχαμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα εντός νομού. Στο δε κρασί 97% της λίστας των ξενοδοχείων, αλλά μιλάω αμιγώς για το χώρο των ξενοδοχείων, αφορά σε ελληνικά κρασιά. Εδώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ζανετίδη, γιατί έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία από την ώρα που είχε αναλάβει η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, που είναι και αντιπρόεδρος. Την αγάπη μου στη Μέρη, αν μας βλέπει τώρα η Μέρη, όπως φορές τη σκέφτομαι αυτή τη γυναίκα, την εξαιρετική. Μου είχε στείλει κάτι κρασιά, παιδιά. Είναι και πρόεδρος στην Οργανωτική Επιτροπή. Ναι. Είναι και πολλά μαζί. Έχει ερωτική. Καλή έννοια το λέω, σχέση ο Πρωθυπουργός με την Μέρη. Ξέρω πολύ καλά την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφει στο πρόσωπό της, ας πούμε. Και σε μια ειδική εκδήλωση, μάλιστα, και πάντα την αναφέρει προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι. Οφείλω όμως να πω ότι και να επενέσω το μεράκι της, γιατί αυτό είναι που μας έφερε σε αυτό το σημείο. Μέρη Τριανταφύλου. Πρώτη στιγμή. Γιατί δεν τη φιλοξενούμε, το ξεχνάμε. Ξεχνάμε, παιδιά. Είναι ιδανικό πρόσωπο. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, που ανέλαβε ως αντιπρόεδρος Συνένωσης Ξενοδόχων. Ο στόχος μας ήταν να παντρέψουμε τον πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα. Η Μέρη, η Τριανταφυλοπούλου, έκανε πολλή δουλειά με τον αγροτικό τομέα, προκειμένου να μπορέσουμε να συντονίσουμε κάποιες καταστάσεις. Αποτέλεσμα, μέσα σε μία οχταετία, είναι να έχουμε αύξηση της τοπικής παραγωγής κατά 40%. Είναι ένα εξαιρετικό ποσοστό, το οποίο δίνει και κίνητρο και σε άλλους προορισμούς να επιχειρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά πραγματικά κάθε φορά που έρχεται στην ΚΟ θα πάει και στη Ρόδο για να συναντήσει τον κύριο Ζανετίδη και να οργανώσουν τα επόμενά τους βήματα. Επειδή βλέπω τώρα εδώ ένα μήνυμα από το φίλο μου τον Νίκο και λέει ότι θα επηρεάσουν οι εκλογές εάν γίνουν το καλοκαίρι τον τουρισμό. Δεν μου λέτε, θυμάμαι ότι το 19 πότε είχαν γίνει εκλογές, Ιούλιο. 7 Ιουλίου. Επηρεάστηκε καθόλου το τουριστικό προϊόν, καθόλου. Ίσα-ίσα το 19 είχαμε γίνει την καλύτερη τουριστική σεζόν. Άρα γιατί δηλαδή, τότε δεν επηρεάστηκε και αν γίνουν φέτος θα επηρεάσει. Τι. Είναι κάτι το οποίο σας ανησυχεί. Εντάξει, καλό θα ήταν αυτές οι διαδικασίες των εκλογών να έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια. Ναι, αλλά ή η Πάσχα θα γίνουν ή Ιούνιο. Ξέρετε, τα γεγονότα μας προσπερνούν και βλέπουμε ότι ενώ υπήρχε κάποιος προγραμματισμός, είναι έτσι οι καταστάσεις που αν χρειαστεί να πάει πίσω, ας πάει πίσω. Εμείς πάλι εδώ θα είμαστε. Τη δουλειά μας θα κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα φροντίσουμε να ψηφίσουμε και όλοι. Οι εκλογές δεν θα πλήξουν τον τουρισμό. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα επηρεαστεί γιατί θα είναι η αποχή μεγάλη. Κάποιοι εργαζόμενοι τι αποχή είχαμε το 19. Στον τουριστικό κλάδο δεν θα είχε μεγάλη αποχή. Όχι. Δεν νομίζω ότι. Δεν θυμάμαι. Ποσοστό δεν θυμάμαι. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι τότε δεν είχαμε κάνει καμία συζήτηση. Το θέμα δεν είναι πότε θα γίνουν. Αν γίνουν 7 Ιουλίου. Αν είναι η δεύτερη. Γίνανε τον Ιούλιο το 19. Διεκτός μόνο αν κάνει κάτι ο Τσίπρας εκεί δεν υπάρχει γκρίνια. Και αν το κάνει ο Μητσοτάκης υπάρχει γκρίνια. Έχουν πάθει όλοι οι Μητσοτάκοι τη γυδαρκία. Και τα ισί της σημαίνουν φλεγμονή για όσους δεν γνωρίζουν. Αν γίνουν τον Ιούλιο οι δεύτερες δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τον Αύγουστο είναι το πρόβλημα να μην λένε να μην πέσουν επειδή είναι τα μπάνια του ελληνικού λαού. Αν γίνουν οι δεύτερες τον Ιούλιο νεκταρία μου θα πρέπει οι πρώτες να γίνουν στον Ιούνιο. Ένα μήνα διαφορά θα έχουν. Στον Ιούνιο εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Είναι οι πανελλήνες εξετάσεις και είναι και μετά οι επόμενες εξετάσεις. Άρα ή Μάιο. Μάιο οι πρώτες. Ή μετά τον Ιούνιο. Αν γίνουν οι πρώτες τον Μάιο, μετά εκ των πραγμάτων πέφτουμε μέσα στον Ιούλιο. Παιδιά, θεωρήστε δεδομένο ότι έχουμε δεύτερες εκλογές. Γι' αυτό το λέμε δεδομένο. Τώρα. Αυτό γιατί δεν υπάρχει. Το να γίνουν οι πρώτες εκλογές τον Ιούλιο, εκεί υπάρχει πρόβλημα γιατί οι δεύτερες θα πάνε μέσα στον Αύγουστο. Το να γίνουν οι πρώτες τον Ιούλιο. Τι πειράζει αυτό. Υποτίθεται ότι τον Αύγουστο δεν κάνει. Είναι τα διακοπές του λαού. Θα έχει δεύτερες εκλογές. Άλλο αυτό. Λες ότι από την πρώτη μπορεί να γίνει. Πιθανότατα θα έχει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή.
εκλογή. Ποιοι θα κυβερνήσουν από την πρώτη? Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Θα μας το πει ο ελληνικό λαό. Θα μας το πει στη συνέχεια η κυρία Γαμαλά. Ο ελληνικό λαό δίνει ποσοστά σε κόμματα. Ο ελληνικό λαό θα το πει. Εκτό αν εννοεί ότι θα βγάλει αυτοδυναμία, Μητσοτάκη την πρώτη Κυριακή. Γίνονται αυτά τα Γιάννη. Τι τώρα θα πει. Ωραία είναι τα όνειρα, αλλά μα ξέρω εγώ τώρα. Και ποιο σου είπε ότι ο Μητσοτάκη θέλει να πάρει αυτοδυναμία με 151-152. Ο Μητσοτάκη θέλει πάνω από 160 για να είναι ικανοποιημένο. Λέω εγώ τώρα. Λέει, θέλει. Εγώ λέω ρε παιδί μου, λέω. Εντάξει, τα όνειρα δεν απαγορεύονται. Τα όνειρα δεν απαγορεύονται. Άρα, κυβέρνηση των ηττημένων. Αυτό το σενάριο λέει. Κυρία Σβήνου, σας ενδιαφέρουν αυτά που λέμε ή τα θεωρείτε ξένα προς την... Ουέ και αλίμονο αν δεν μας ενδιέφεραν. Οι εκλογές και γενικά το επόμενο βήμα, η επόμενη σελίδα είναι και αυτό που ουσιαστικά καθορίζει και τη λειτουργία τη δική μας και τη ζωή μας. Είμαστε όλοι... Εσείς είστε ικανοποιημένοι από αυτή την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες κυβερνήσεις που έχει περάσει από τη χώρα. Έχω αισθανθεί υπερήφανη που ζω και... Αυτό που το... πώς το στερεώνεται αυτό που λέτε. Η χώρα της Ελλάδας. Έχουμε εδραιώσει τη θέση μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε κερδίσει το σεβασμό των Ευρωπαίων πολιτών, των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Αισθανόμαστε μια ασφάλεια, μια σταθερότητα. Κατάλαβα. Ανοίγει ο δρόμος λοιπόν τώρα της πολιτικής ανέλυξης της Κωνσταντίνας Βήμου στη Νέα Δημοκρατία. Το κατάλαβα. Λοιπόν, βλέπετε που σας λέω. Εκλογές 2019 στο 42,08 η αποχή, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό σε αποχή εκλογικών διαδικασιών. 42 αποχή, δηλαδή 58 ψήφισαν. Τι να λέμε στην Αμερική και σε άλλες χώρες που ψηφίζει το 40 και έχουμε 60 από εκεί. Μέχρι το 60 που έχουν άλλες χώρες. Οι Αμερικάνοι βγάζουν με 15% πρόεδρο. Με την Ελλάδα. 5% των ψηφισμένων βγάζουν πρόεδρο. Δεν διαφορώ κι εγώ σε αυτό. Θα ψηφίζουν αυτοί οι οποίοι θα περνάνε προηγουμένως ένα τεστ και θα τους λένε τι ήταν ο Μιτεράν. Αν δεν ξέρει να απαντήσει τι είναι ο Μιτεράν, δεν δικαιούσε να ψηφίσει. Εντάξει. Άμα μου πεις ότι. Εξαρτάται από την ερώτηση. Άμα σε ρωτήσω χάρη τώρα, τι είναι ο Πούτιν και μου πεις ότι ο Πούτιν είναι χαλβάς. Ποιος θα καθορίσει τις ερωτήσεις και αν τις καθορίζουν όπως τις καθορίζουν οι δημοσκόποι, θα γίνει ό,τι γίνει. Γιάννη, ξέρεις ποιο είναι το τραγικό. Ότι η ψήφος η δική μου επηρεάζει τη ζωή τη δική σου. Και η ψήφος η δική σου επηρεάζει τη ζωή τη δική μου. Ναι, έτσι εντάξει. Γίνεται πάντα. Έτσι γίνεται πάντα. Έτσι ποια είναι η πλάκα τώρα, εσύ λες τώρα, αυτός ο ηλίθιος ο Λοΐζος ή αυτό το λαμόγιο ή δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να το χαρακτηρίσει τον οποιοδήποτε, ψηφίζει με τα βάση τα συμφέροντα τα δικά του και θίγεσαι και πληγώνεις εσύ, έτσι. Πλήττεσαι εσύ. Όχι, το ίδιο μπορώ να μετά λέω εγώ για σένα και τούμπαλι. Είναι ότι ψηφίζεις με βάση τα συμφέροντά σου. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος να συμμετέχει κανείς να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, γι' αυτό τουλάχιστον τα βασικά πράγματα, βρε αδερφέ. Ποσοτικό είναι. Όταν πηγαίνεις να ψηφίσεις για τον πρωθυπουργό σου και για την αντιπολίτευση, θα πρέπει να γνωρίζεις τι σημαίνει αντιπολίτευση, ποια είναι η αξιωματική. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει σήμερα κόσμος που αν τους ρωτήσεις ποια είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα σου απαντήσουν, δεν γνωρίζω. Υπάρχει και πολλοί κόσμος που αν τους ρωτήσεις, επειδή είναι αποδεδειγμένο αυτό που θα σας πω, τι πολίτευμα έχει η Ελλάδα, δεν ξέρουν να σου απαντήσουν. Ούτε και αυτό. Άσε που μπερδεύουν την προεδρική με την προεδρευμένη. Δεν μιλάμε πολλά πράγματα. Αλλά αριστοκρατία το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά άλλο εννοούσαν αριστοκρατία οι αρχαίοι Έλληνες και άλλο εννοούν αριστοκρατία οι σημερινοί Έλληνες. Εν τέλει, καταλήγουμε ότι ναι, ό,τι είναι να γίνει, διότι όπως έλεγε το σύνθημα του Πολυτεχνείου, το βασικό σύνθημα, ένας είναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. Εγώ όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο άλλο λέγαμε. Αυτό ήταν το 73. Το σύνθημα του Πολυτεχνείου το 73. Δεν ήταν το ένας είναι ο λαός, αυτό ήταν το σύνθημα. Δεν ήταν το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, το βασικό, αυτό ήταν. Όχι, αυτό πάει. Πάντως, χάρηκα πάρα πολύ με αυτό το οποίο μας είπε και ο πρόεδρος του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, ο οποίος έχει χρεωμένο και τον πρωτογενή τομέα και τον πάει μια χαρά, ναι. Και πίνουν νερό στο όνομα του Ζανετίδη και του Μητσοτάκη και του Χατζημάρκου. Κυρίως οι αλλοίς, οι ψαράδες, γίνεται το έλα να δεις. Δεν ξέρω, Γιάννη, μιλάμε
ό,τι αίτημα έχουν βάλει αυτοί οι άνθρωποι. Ξεπάτε τα καπίδια. Ό,τι αίτημα έχουν βάλει αυτοί. Έχει ικανοποιηθεί. Πώς αντιμετωπίζεται με τον πλέον σοβαρό τρόπο. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό που άκουσα και από την κυρία Σβήνου. Ναι. Ότι καταναλώνουμε το πάνω από 80% προϊόντα ελληνικά. Από ελληνικά χέρια, από τη μάνα γη της Ελλάδας. Μόλις ένα 18% μας έρχεται από άλλες χώρες που προφανώς θα είναι προϊόντα τα οποία δεν παράγονται στη χώρα μας. Έτσι, αυτό είναι ελπιδοφόρο. Για τον Α ή Β λόγο. Επίσης, κράτησα και αυτό το οποίο είπε. Το ποσοστό. Αυτό, το ποσοστό, το τοπικό. Το τοπικό. Το local. Καλά το λέω. Το νησί πρέπει να είναι πρωταθλητή στα Βέλγια. Και η Ρόδος το ίδιο λίγο πολύ. Όχι τόσο ο Οικός. Η Οικός είναι πρωταθλητή. Πρωταθλήτρια ήταν στην έρευνα μας η Κρήτη και όλοι γνωρίζουμε. Αυτοί είναι τοπικιστές πάρα πολύ Κρήτη. Ναι. Για την αύξηση της τοπικής παραγωγής και μάλιστα η Κρήτη βγαίνει και προς τα έξω, αλλά το Νότιο Αιγαίο έτσι ήταν δεύτερο σε σειρά, σε σύνολο, όμως εσωτερικά έχουμε πετύχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Να σας τονίσω ότι είναι το 88% των εξόδων των ξενοδοχείων έτσι που αφορούν σε αγορά ελληνικών προϊόντων, σε τρόφιμα και ποτά. Είναι εξαιρετικό, ήταν εξαιρετικό το έβριμα και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι βέβαια, ειδικά με τις κινήσεις που γίνονται, είμαστε αρκετά οργανωμένοι προκειμένου να δώσουμε και περαιτέρω όθηση στην τοπική παραγωγή και εμείς θα φροντίσουμε από τη δική μας την πλευρά αυτό να έχει την αντίστοιχη απορρόφηση από τα ελληνικά ξενοδοχεία. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω τώρα τα μηνύματα, αλλά επειδή βλέπω και κάτι, κυρία Καματερού, συγχαρητήρια στην Κωνσταντίνα, είναι μια πολύ πολύ καλή πρόεδρος. Να, και κάτι, όπα. Εδώ τώρα θα χαρεί τώρα ο Γιάννης. Μας λέει ο Μιχάλης από την ΚΟ, τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί μόνο ο Καραμαλής και ο ίδιος ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να παραιτηθεί. Μπράβο, γεια σου Μιχάλη μου, την αγάπη μου Μιχάλη. Λοιπόν, ο κύριος Θεζάρης τώρα από την Κάλινο. Όπα. Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο ζεσταλμένος και πολύ υπεύθυνος πρωθυπουργός. Καλησπέρα σε όλους σας. Φίλος ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Θεζάρης. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Σβήνου, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Και πάντα καλές ειδήσεις να μας μεταφέρετε. Καλύτερα σε όλους, τον κύριο Ζαντίδη, κυρία Μπίλ, κύριε Χατζιαντονίου. Τα καλύτερα σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Σήμερα έδωσα ρεπό στο Βασίλη τον Χατζιάνου. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο Βασίλης. Μας κέρασε. Νεκταρία, εσύ άρχισε να έρθει στο σταθμό από νωρίς. Εδώ ήταν ο μη γυρίς. Ναι, είχαμε κέρασε. Κόψει τούρτα του Βασίλη. Μέχρι και τα γατάκια του τραγουδούσανε. Happy birthday. Είναι αγαπητός. Α, σας άφησε αυτή την τούρτα. Από νωρίς την κόψανε. Το ευχηθήκαμε. Με το που τέλειωσα το ραδιόφωνο και βγήκα έξω, τους είδα συγκεντρωμένους, με περιμένανε για να κόψουν την τούρτα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Καλπακίδη, ο Καλπακίδης έφαγε 3 κομμάτια τούρτα. Τρία κομμάτια έφαγε ο Καλπακίδης. Λοιπόν, το ζάχαρο θα ανέβει, Παναγιώτη, το ζάχαρο. Δεν κινδυνεύει, καταναλώνει πολλές θερμίδες ο Παναγιώτης. Έχει καλό μεταβολισμό. Ναι, είναι κινητικός κτλ. Πάρτε το λόγο. Είχαμε προγραμματίσει την κυρία Γαβαλά να την έχουμε στις 4.30 ώρα κανονικά. Η κυρία Γαβαλά ήταν στη θέση της. Εμείς όμως εδώ είχαμε ώρα Πασόκ. Και την πήγαμε 1/4 πίσω. Είναι υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό της Δωδεκανήσου. Κυρία Γαβαλά μου, τι μου κάνετε? Τώρα, είμαι πάρα πολύ καλά. Θα μας βλέπει τώρα ο Νίκος ο Γαβαλάς και θα λέει τι λέει αυτός ο θεοπαίκτης, ο αθεόφοβος, ο πλεάρχης. Δεν έχει σημασία πώς αρχίζουμε. Αυτό θα λέει τώρα ο Νικόλας ο Γαβαλάς. Τι γίνεται, πώς πάει ο αγώνας? Ο αγώνας πάει αρκετά καλά. Θα προσπαθήσω λίγο να σηκώσω τη φωνή μια στιγμή. Ναι, να σας ακούω λίγο καλύτερα. Ναι. Ο αγώνας καλά πάει, αλλά τι να τον κάνουμε τον αγώνα όταν τα πράγματα στην Ελλάδα καταραίουν από πάνω. Τώρα, λοιπόν, εντάξει, τη θλίψη μας την εκφράζουμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η ζωή συνεχίζεται όμως. Πάμε. Δεν είναι η θλίψη, ακριβώς. Επειδή λοιπόν η ζωή συνεχίζεται και επειδή αυτή η τραγωδία πρέπει να γίνει αφορμή για να βάλουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Εγώ θέλω να ξέρω αυτό το οποίο δεσμεύτηκε χθες ο Πρωθυπουργός, αν θα το δω στην πράξη. Περιμένω, κρατάω μικρά καλάθια. Να δούμε τελικά τι ακριβώς συμβαίνει. Εσείς δεν αναρχτείτε όμως. Δεν βλέπετε ότι τα τελευταία 20 χρόνια στην πραγματικότητα η πολιτική όλων των χρωμάτων, πράσινων, κόκκινων, μπλε, μας υπόσχονται πράγματα που στο τέλος δεν καταλήγουν πουθενά. Που γίνονται εργολαβίες που δεν τελειώνουν, δεν που χρηματοδοτούνται δημόσιες υπηρεσίες, που είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ειδικά εδώ στα Δωδεκάνησα
βρισκόμαστε σε απόγνωση και δεν ξέρουμε πια τι άλλο να κάνουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, θα διαβάσατε την επιστολή μου πριν από μερικές μέρες, με το θέμα του νοσοκομείου της ΣΚΟ. Δεν έχουμε παθολόγους. Οι παθολόγοι δεν έρχονται. Οι προκηρύξεις γίνονται. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί ρε παιδιά, τι συμβαίνει, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, πρόεδρε, είναι και πρόεδρος των γιατρών, έτσι. Υπάρχει μια αποεπένδυση του ΕΣΥ. Έχει δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος στο νοσοκομείο της ΣΚΟ και αν δεν διορθώσουμε αυτό το φαύλο κύκλο, αν δεν τον κόψουμε, τον διακόψουμε με κάποιον τρόπο, θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Αυτά συμβαίνουν και στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ξέρετε πολύ καλά ότι συμβαίνουν και στο νοσοκομείο της Καλλίνου. Δεν γίνεται λοιπόν να είναι όλοι προβληματικοί. Κάτι δεν πάει καλά στο σύστημα. Όπως δεν πήγε καλά στο σύστημα των τρένων. Όπως δεν πήγε καλά στο Μάτι, όπως δεν πήγε καλά στη Μάντρα. Υπάρχει πρόβλημα στο δημόσιο τομέα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το αντιληφθούμε, να το αντιληφθούμε εγκαίρως, πριν θρηνήσουμε νέα θύματα είτε μέσα στα νοσοκομεία μας, είτε στους σιδηροδρόμους, είτε στους δρόμους μας. Γιατί και οι δρόμοι μας έχουν προβλήματα. Είμαι αγανακτισμένη, κύριε Λοΐζο, και δεν ρίχνω τις ευθύνες αυτή τη στιγμή σε έναν άνθρωπο ή σε μία κυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση, μισό λεπτό, ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε άψογα από την πρώτη στιγμή. Το θέμα είναι γιατί να περιμένουμε να μην υπάρχει τρόπος να μπλοκάρουμε το ανθρώπινο λάθος όπως έγινε στην προκειμένη. Δεν είναι μόνο ανθρώπινο λάθος, είναι και μία τεχνική κακή διαχείριση. Αυτό λέω, γιατί να μην μπορέσουμε τεχνικά να το μπλοκάρουμε το λάθος. Αυτό λέμε. Κάτι λοιπόν δεν πήγε καλά αυτά τα χρόνια. Όταν μας κοιμίζανε και μας λέγανε ότι όλα είναι υπό έλεγχο, προφανώς δεν ήταν. Όπως όλα δεν είναι υπό έλεγχο στο δημόσιο τομέα σε γενικές γραμμές. Τώρα μην ξεχνάμε μια στιγμή, γιατί εμένα μου αρέσουν τα σωστά. Παρέλαβε τώρα και αυτή η κυβέρνηση από την προηγούμενη και δεν υπήρχε ένα 112 να ειδοποιεί τους ανθρώπους να πούμε στις κακοκαιρίες. Προσέξτε τώρα κάτι. Ήρθε το 112 και μετά έβλεπα στο Facebook κάποιοι να γκρινιάζουν και να λένε για ψήλου πίδημα μας ενοχλεί το 112. Ρε παιδιά, κάπως συνεννοηθούμε να πούμε, εντάξει. Εντάξει. Και εδώ χρειάζεται μια βαθιά τομή. Βαθιά τομή να πάρει ευχή να πάρει. Μια αλλαγή στην οδοτροπία, κύριε Κοϊδόν. Η χωρίς υποδομές δεν αποφέρει τίποτα. Ούτε οι ηλικίες, ούτε τα χρώματα. Έτσι. Έτσι, προκειμένου. Τώρα που βρίσκεται ο προεκλογικός αγώνας. Ο προεκλογικός αγώνας συνεχίζεται. Αν δεν ξέρουμε ποια είναι η τελική στάση και πότε θα γίνουν οι εκλογές, εμείς απλά θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις συναντήσεις μας. Οι εκλογές μάλλον τον Απρίλιο θα γίνουν. Είμαστε σε ημέρες πένθους, οπότε έχουμε σταματήσει κάθε προεκλογική διαδικασία. Θα υπήρχε κινητοποίηση από τη δική μου την πλευρά για μια ομιλία την οποία είχα προγραμματίσει για τις 8 του μήνα την ημέρα της γυναίκας στη Ρόδο. Αλλά εν τέλει επιλέξαμε να αλλάξουμε την ημερομηνία έτσι ώστε να μην ενοχλήσουμε τον κόσμο αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους που χάθηκαν με πολύ πολύ άδικο τρόπο. Οπότε οι προεκλογικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα ξανά με συναντήσεις, με διασκέψεις, με συσκέψεις και γενικότερα θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με κόσμο. Γενικότερα βάλαμε αυτή τη στιγμή μια άνω τελεία μέχρι το Σαββατοκύριακο. Η θλίψη είναι μεγάλη και η ανάγκη είναι ισχυρή. Το έλεγα το πρωί και στη συνάδελφό σου, στη συνυποψήφιση, στη συντρόφισσά σου, δεν ξέρω τώρα πόσο δόκιμος είναι. Το χρησιμοποιείτε αυτό το... Το χρησιμοποιούμε. Τον όρο, ακόμα παραμένουμε το το νιώθετε όταν το λέτε, όταν λέει ο ένας τον άλλο σύντροφο. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πισόπλατες μαχαιριές, να πούμε, στο ψηφοδέλτιο μέσα. Μεταξύ συντρόφων. Δεν έχω αισθανθεί κάποια μαχαιριά προς το παρόν. Μπράβο. Είσαι σε προνομιούχα, δεν συμβαίνετε. Χωράω κάτι σκληρό, μάλλον. Παιδιά, το τι διαγωνισμός γίνεται. Εντάξει, τώρα η Κατερίνα εκφύσεως είναι ευγενική και δεν θέλετε. Υπάρχει σοβαρό. Λίγο πολύ ξέρετε από εκλογές. Και εσύ, Γιάννη μου, έκανες υποψήφιος. Και καλά, ο πρόεδρος μας δεν το συζητάμε. Νεκταρία. Το τι μαχαιριά πισόπλατη γίνεται δεν περιγράφεται. Εντάξει, αυτό είναι. Καλύτερες είναι. Χαμός γίνεται. Τι πιο ωραίο όμως από το συναγωνισμό, όπως το είπες, από την ευγενία μιλά. Ναι. Το ωραιότερο είναι αυτό. Αυτό είναι φιλολογικός όρος. Οι διαγωνισμοί και όχι και... πολιτικός όρος. Ναι. Να ρωτήσω εγώ την κυρία Γαβαλά. Ναι. Γαβαλά. Α, κάτι ήθελα να πω για την κυρία Βολονάκη που την είχα το πρωί. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έλεγα. Αυτές οι αρχές που προτείνει η παράταξή σας, θα υλοποιηθούν φυσικά μέσα από μια κυβέρνηση συνεργασίας. Η οποία θα... Α, μας το έλεγε στο διάλειμμα ότι από την πρώτη Κυριακή θα κάνει τη συνεργασία. Πες το απλά να τελειώνουμε, δεν χρειάζεται γύρω-γύρω. ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΣΟΚ. Έχει βάση αυτό, κύριε Γαβαλά. Εγώ να ρωτήσω την υποψήφια. Αυτές όχι, αυτό μας είπε στο διάλειμμα, αυτό θα πεις τώρα.
Αυτό θα πω. Πρόεδρε, μου αυτό δεν είπε. Δεν είπα αυτό δεν το διάλειμμα. Και λέει, και σε διορθώνει ο κύριο Ζερετήρη και σου λέει: πες μας κυβέρνηση των ηττημένων, λέει, για να το καταλάβω. Ναι, ναι. Αυτό, έλα. Κατερίνα μου, τι λες πάνω σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω. Ο Γιάννης δεν λέει κυβέρνηση ηττημένων. Ο Γιάννης το ΣΥΡΙΖΑ το έχει για πρώτο κόμμα. Μέσα από κυβέρνηση συνεργασία. Είτε του πρώτου, είτε του δεύτερου, είτε του τρίτου κόμματος όταν πάρει την εντολή με βάση αυτές τις αρχές ή ναι, κάτι άλλο. Διαδονή. Το άλλο ποιο είναι, δηλαδή ένα αυτοδύναμο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε πολλές κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν έχουμε καμία διάθεση να ξεπεράσουμε. Δηλαδή, το αν θα γίνει συνεργασία ή όχι θα εξαρτηθεί πρώτον από το ποσοστό του κόμματος. Αν το κόμμα μας έχει ένα ισχυρό ποσοστό και μπορεί να θέσει στο τραπέζι αυτά που θεωρεί. Το ισχυρό ποιο είναι, κύριε Γαβάλα, πώς το καταλαβαίνει. Να υποστηριχθούν, τότε ενδεχομένως να προχωρήσει σε κάποιες συνεργασίες. Το ισχυρό ποιο είναι, το ισχυρό ποσοστό ποιο είναι, για να γίνει κάτι. Να το δούμε μετά μεταγλωγικά. Σίγουρα κάτι το οποίο να δίνει μια. Δηλαδή τι είναι αυτό το κάτι, 15. Πάνω από 10. Αυτό βάζουν. Το 10, το 17, το 12, ποιο είναι το ισχυρό. Κάτι το οποίο να μας δίνει αριθμητικά την δυνατότητα να έχουμε ένα λόγο, διαφορετικά δεν έχει νόημα. Άρα αν και εφόσον έχουμε λόγο θα μπορέσουμε αριθμητικά, εννοώ σε αριθμό βουλευτών. Αν λοιπόν έχουμε λόγο μετεκλογικά, τότε θα θέσουμε το πρόγραμμά μας και τις κόκκινες γραμμές τις οποίες έχουμε και θα δούμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποιο ισχυρό ποσοστό, φαντάζομαι ότι και ο πρόεδρός μας δεν θα έχει καμία διάθεση να μπει σε κάποιο παιχνίδι, είτε δεξιά είτε αριστερά, για οποιοδήποτε λόγο. Οπότε, επειδή γίνεται πολλή λόγο για προοδευτική κυβέρνηση. Ναι, επειδή γίνεται λόγο για προοδευτική κυβέρνηση. Και ο Ανδρέας Ολοβέρδος δεν είναι κάποια ασημαντότητα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι φαντάζομαι ότι είναι στους κορυφαίους, ας πούμε, του κινήματος. Και νομίζω ότι δικαιωματικά. Είπε ο άνθρωπος αυτός ότι μιλάμε για προοδευτική κυβέρνηση. Εγώ λέω δεν θεωρώ προοδευτικό κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε την άποψή μου. Παρακαλώ. Η άποψή μου πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία μπορούν να. Να υποθεί ότι είναι να χαρακτηριστούν ως προοδευτικά κόμματα. Όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία πιθανότατα να εκφράζουν μια διαδικασία προοδευτική σε κάποιες από τις ιδέες τους και σε κάποιο μέρος του προγραμματός τους. Σίγουρα όμως το ΠΑΣΟΚ, αν συμμετάσχει σε μια συνεργασία, θα δώσει ένα προοδευτικό πρόσημο. Οπότε αυτό είναι το θέμα. Εμείς όταν συγκυβερνήσατε τις αρχές. Τη 3η του Σεπτέμβρη ή τι αρχέ των εξυγχρονιστών. Επειδή ακριβώ αυτά, αυτά είναι τύπου γραφικότητα, κυρία Γαβαλά, τα ρωτάω γιατί πολύ απλό κόσμο από κάτω ρωτάει με βάση αυτά. Βρήκανε με 3 Σεπτέμβρη, ήταν επί Τσοχαντζόπουλου, ήταν επί Πορτοκαλί. Τι θα με βάση αυτά. Εκείνη περίοδος με αυτή. Θα ζητήσει ΠΑΣΟΚ, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει προοδευτικό πρόσημο, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει μια δύναμη τέτοια, η οποία να εκφράζει με σαφήνεια και με δεδομένα τα οποία είναι βατά την πολιτική της Ελλάδας. Άρα υπάρχει πιθανότητα με βάση αυτά που λέτε. Λοιπόν, καλό τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Καλό τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να δουν. Πόσο δυναμική υποψηφιότητα είναι αυτή της Κατερίνας. Έτσι. Εγώ μιλάμε ότι ο πολιτικός της λόγος πραγματικά είναι. Μα γι' αυτό τα ρώτησα. Καλά. Άσε το για το Γιάννη Κατερίνα. Μα γι' αυτό τα ρώτησα. Βάλει παγίδα, αν μην ξέρει από πού σου έρχεται η Κατερίνα. Όχι, καμία παγίδα. Καμία παγίδα. Ξέρω τι θα λέω. Βρέασε και εγώ την Κατερίνα, τη ξέρω από μικρή. Με τα παιχνίδια μου μεγάλο αυτό το κοριτσάκι. Λοιπόν, κάτω τα χέρια μου την Κατερίνα. Καμία παγίδα. Το αντίθετο. Το αντίθετο από την παγίδα. Η μάνα τη Μαργαρίτη, την οποία αγαπούσα πάρα πολύ. Λοιπόν. Γι' αυτό αυτά που λέει είναι θετικά. Εντάξει. Και τη εύχομαι και καλή επιτυχία. Αν ήξερε την ιστορία τη Κατερίνα και αυτό, τέλο πάντων. Λοιπόν, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Και πάντα δυναμική. Και μόλι έρθει, μόλι πατήσει το πόδι σου στη Ρόδο, εδώ κατευθείαν πάλι στο στούντιο. Εδώ με την Νεκταρία, μια χαρά τα πάτε. Εγώ θέλω να κάνουμε μόνο γυναίκε. Και αύριο θα είναι γυναικοπαρέα και την άλλη εβδομάδα. Ο Μάρτιο είναι. Είναι
γυναίκας. Γυναικοπαρέα να κάνετε. Ναι. Γυναικοκτονίες να μην κάνετε. Αυτές δεν τις κάνουμε. Εμείς ποτέ. Λοιπόν, και την ημέρα της γυναίκας. Να σε καλά, Κατερινάκη μου. Να σε καλά, την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ. Γεια και χαρά. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Γεια σου, κοπέλα μου. Γεια. Πολύ δυναμική. Λοιπόν, πρόεδρε, για πες μου τώρα, τι γίνεται. Μεγάλη αγάπη με τον αλευτικό κλάδο. Η αλήθεια είναι, κύριε Λοΐζο, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δει τους αλείς, τους έχει δει. Τώρα στεναχωρείς τον Γιάννη με αυτά που λες. Έχει σκύψει στα θέματα τους. Δεν υπάρχει κλάδος που να μην τον έχει δει αυτή η κυβέρνηση. Επειδή με ρώτησε για τους αλείς. Καλά, ειδικά για τους αλείς τώρα. Επειδή με ρώτησε για τους αλείς. Λοιπόν, πίνουνε είναι νερό. Ένας κλάδος ο οποίος είναι για πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση έσκυψε τόσο. Και τώρα μας ακούνε του κόσμου ψαράδες, ας πούμε. Ειδικά οι κάλυμνοι. Λοιπόν, αν λέει ψέματα, μπορεί κάποιος να το διαψεύσει. Ακούει και συνεργάζεται με τους αλείς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την ναι, αλλά ο φίλος μου ο Κώστας Σαρούκος, ο Γιώργος Κατουτούρκης είναι πλήρως ικανοποιημένος. Ο φίλος μου ο Κώστας Σαρούκος όμως, που με πήρε προχθές το βράδυ τηλέφωνο και τα λέγαμε, γεια σου φίλε Κώστα, ο πρόεδρος, ο ένας είναι, ξέρετε, της παράκτειας αλείας, ο άλλος είναι πελαγίσιος, έτσι. Ναι. Είναι για τα βαθιά νερά ο ένας έτσι, και ο άλλος είναι για τα ριχάνα. Λέει ότι με το 1 μίλι, 1,5 μίλι υπάρχει ένα θεματάκι τώρα εκεί. Κοιτάξτε, πρέπει... είναι κάποια εδώ θέματα που βάζουν. Εθνική σημασία σε να σας πω. Παιδιά, είναι ευαίσθητο θέμα κύριε αυτό. Λοΐζο, έχει να κάνει με τη σχέση μας. Τα ξέρω τα θέματα, τα έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Σαρούκο. Α, τα έχει τις κουβεντιές. Και με την Γενική Γραμματέα την Αρμόδια και με τον Υφυπουργό. Θα το κοιτάξουν. Είναι θέματα τα οποία και αυτό πρέπει αγγίζουν και την εξωτερική μας πολιτική. Αυτά τα θέματα μας απασχολούν από το 1975. Διαβάζω τον όμως, πρόσεξε τώρα. Όμως, επηρεάζει την αλεία. Επηρεάζουν και άλλους κλάδους. Γιατί βλέπεις ότι ο άλλος, ακόμα και ο Ιταλός από την άλλη μεριά, δεν έχουν το πρόβλημα. Πάνε και ψαρεύουν άνετα. Ο Τούρκος ψαρεύει. Ο Έλληνας δυσκολεύει. Και τα πρόστιμα από το Λιμεναρχείο είναι τεράστια. Είναι μεγάλα. Εμείς έχουμε και ειδικά έτσι όπως έχει γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερα θέματα. Έχουμε τέτοια ιδιαίτερα θέματα. Ναι. Εξετάζονται από την κυβέρνηση. Δεν είναι ότι τα απέρριψε, εξετάζονται από την Ελληνική. Το ξέρω ότι το Υπουργείο του Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι το καθήλυν αρμόδιο για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό το βάζουμε από το 1975. Δεν είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Μα το είχαμε θέσει στον κύριο Πλακιωτάκη. Σε πολλές των περιπτώσεων. Είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι ακριβώς μας είπε και ο Υπουργός. Ο Κώστας το ξέρει, το καταλαβαίνει. Αλλά σου λέει, του λέω ρε αδερφέ, κάτσε τώρα που αρχίζουμε και φτιάχνουμε τη σχέση μας με την Τουρκία. Μέχρι πρώτη μου λέει, έχει δίκιο. Ναι, μισό. Μισό Γιάννη. Από είναι τι? Διαφορετικά κάθε μέρα να βγαίνει και να σου λέει θα σου έρθω νύχτα και τώρα αυτή τη στιγμή τους βλέπεις ότι έχουν μαϊνάρι. Ναι. Εντάξει, καλά, κάτι είναι και αυτό. Ναι. Και έχουμε μπροστά μας σεζόν τουριστική. Εντάξει. Μη μου το παίζεις τώρα. Αλλά να σου πω κάτι. Φουστανελάς. Το ισλαμοφασιστικό φίδι όταν κουλουριάζεται, μην ησυχάζεις, λοιπόν, γιατί όταν ξεθαρέψει λέει, θα ξαναχτυπήσει. Η μαντάμ που έχει απέναντί σου συνηθίζει να λέει για τη διπλωματία των σεισμών. Έτσι. Και είχαμε. Μια και φορά σας είχα, και ένα καιρό. Και σας είχα δείξει και ένα βίντεο. Δεν πιάνει. Όχι, και τώρα βλέπεις ότι απέδωσε. Δεν πιάνει. Σε ένα βαθμό. Λοιπόν, στην περίοδο. Ακούστε, μελετάω τα αρχεία Καραμαλή. 1975 το θέμα της παράκτειας αλείας τίθεται και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην περίοδο που μελετώ αυτή τη στιγμή είναι άριστες. Είναι μια άριστη σχέση του Καραμαλή με τον Ετσεβίτ, με όλη την τουρκική ηγεσία και πάμε στην τουρκοελληνική φιλία. Δεν αποδίδει πουθενά, όσο μάλλον και να είναι το κλίμα. Λες είναι σαν να μην έχει αλλάξει. Για στάσου ρε Καρία, δηλαδή όταν ο Καραμαλής. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στιγμή, στην βρε, ιστορία μας. Ο Καραμαλής έκανε αυτό το οποίο είναι ασύλληπτο, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ποιο? Πήγε και πάντρεψε την κόρη του Ερντογάν. Για ποιο Ερντογάν, μιλάμε. Για τον Κώστα τον Καραμαλή. Εγώ σας λέω για τον Καραμαλή. Για τον Κωνσταντίνο. Για τον Κωνσταντίνο. 1975 σας λέω. Μισό λεπτό. Γιατί με τον Κώστα τον Καραμαλή. Για Ετσεβίτ μιλάω. Πάντρεψε. Εντάξει. Παρά τα αυτά όμως. Πάντες τώρα. Γι' αυτό σας λέω. Δεν αλλάζουν τίποτα στα ελληνοτουρκικά. Κράτησε μόνο 22 μέρες. Από ό,τι είδαμε, ξεκινήσαμε να παραβιάσεις. Και σας πάω αναδρομικά, σε μια ιστορική αναδρομή που η ελληνοτουρκική φιλία είναι στα καλύτερα της. Και σας λέω ότι δεν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μόλις η Ελλάδα κλείσει τον κύκλο των εξοπλισμών, της θωράκισης της, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο που μέρα με την ημέρα παραλαμβάνει. Και δεν είναι αυτά που φαίνονται. Εμείς βλέπουμε μόνο τι αεροπλάνα παραλαμβάνει. Γίνονται του κόσμου οι παραλαβές.
Από υλικό το οποίο δεν υπήρχε, αγαπητέ κύριε Χατζη Αντωνίου, και αυτά δεν τα λες. Λες ότι σε συμφέρουνε μονάχα. Δεν είχαν τορπίλες, τα άντερα μην μιλάω, τα αθόρυβα. Που βρήκε. Βεβαίω και είναι αυτό. Όταν ολοκληρωθεί με τι φρεγάτε και με αυτά, τότε θα δει και τα 12. Θα δείτε ότι και τα 12 ναυτικά μίλια θα γίνουν. Αλλά θα είσαι βρακωμένο και θα πατά στέρεα, σε στέρεα βάση. Έτσι, δεν πατάς. Εγώ τα λέω από τώρα αυτά. Και για όλους τα λέω. Αλλά το θέμα δεν είναι η εξοπλιστική θωράκιση, η πολιτική θωράκιση. Ρε Γιάννη, κάζους μπέλι, σου λέει ο άλλος. Τι σημαίνει κάζους μπέλι στα λατινικά? Αυτό που είναι απειλή. Αιτία πολέμου. Το καταλαβαίνεις τώρα εδώ. Αιτία πολέμου. Άρα αυτό, και αυτό είναι με απόφαση της εθνοσυνέλευσής τους. Αυτό είναι μια... Δηλαδή, μόλις πεις αυτό, πάμε επισήμως. Μπαίνουν οι δύο χώρες επισήμως σε σύραξη, πολεμική. Άμα δεν είσαι βρακωμένος, όταν δεν έχεις τα οπλικά σου συστήματα έτοιμα, διατεταγμένα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να πας να αυτοκτονήσεις και να πάρεις στο λαιμό σου, να πούμε, 10 εκατομμύρια κόσμο. Μη φοβάσαι από εκεί τίποτα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Να άρουνε αυτό που είπες, να το άρουνε. Εκτός από τους αλλοίς, οι άλλοι αγρότες μας τι κάνουν, οι γεωργοί μας. Εντάξει, όλες, ακούστε. Κτηνοτρόφοι μας. Με τις αυτές τις γιατί ακούω, ο αγροτικός τομέας είναι η αλλία. Είναι η κτηνοτροφία, είναι η γεωργία. Έτσι. Γιατί κάποιοι τα μπερδεύουν αυτά τα πράγματα. Λόγω τα βασικά της... και λοιπά, που θα το πω, είναι και πολιτική. Έτσι. Και τα μπερδεύουν αυτά. Δεν μπορώ να τα διαχωρίσω. Πολιτική στο κοινοβούλιο εννοώ. Έλα, λόγω πρόεδρε μας. Μεγάλη αύξηση του κόστου παραγωγή, ναι, που είχαμε λόγω και των συνεχών κρίσεων. Παγκόσμια κρίση. Το Υπουργείο έχει σκύψει και δίνει. Βλέπει του αγρότε, του κτηνοτρόφου, του αλεί. Με τις παροχές σε επιδοτήσεις. Και μέσα στην πανδημία. Και στην κτηνοτροφία, πούμε... και στην, είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, χθες πληρώθηκε μια δεύτερη δόση σε κτηνοτρόφους που δεν είχαν πάρει από τις ζωοτροφές. Ναι. Κάποιες στάσεις ακόμα εξετάζονται και θα ενδεχομένως. Εδώ όμως ακούω κάποια μικροπαράπονα από τους αγρότες. Πάντα υπάρχουν παράπονα. Εδώ ακούω. Ακούστε, ακούστε. Σε πολλά θέματα έχουν γίνει και λάθη από τις δηλώσεις των ίδιων των αγροτών και των κτηνοτροφών. Τι εννοείς επάνω σε αυτό, πρόεδρε? Τι λάθη δηλαδή έχουν γίνει? Ακούστε, οι αποζημιώσεις δίνονται σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν κάνει οι αγρότες. Όταν δίνεται μια αποζημίωση, δίνεται για κάποιο λόγο. Και σύμφωνα με αυτά που έχει δηλώσει ο ετών. Τα στρέμματά του, τα ζώα του... την οικονομική του κατάσταση, αυτά που ζητάει τέλος πάντων η πρόσκληση και τα χρήματα τα μοιράζει ο ΠΚΠ. Ό,τι περάσουν λοιπόν, ό,τι περάσει στο σύστημα του ΠΚΠ, ναι, ο ΠΚΠ πληρώνει σύμφωνα με τα στοιχεία που εισάγονται. Μάλιστα. Όμως πολλές φορές γίνονται και λάθη. Πολλά λάθη. 55.000 αφημίσεις, σας το λέω γιατί ασχολούμαι σχεδόν σε καθημερινή βάση με αυτά τα θέματα, χωρίς να είναι και αρμοδιότητα της περιφέρειας. Όμως ο κόσμος απευθύνεται σε εμάς, απευθύνεται στην περιφέρεια. Λοιπόν, η επικοινωνία μου με την διοίκηση του ΟΠΕΚΙΠΕ είναι 55.000 αφημίσεις σε όλη τη χώρα έχουν γίνει λάθη. Έτσι, και πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Μέχρι λοιπόν και το προσωπικό, διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν και αυτοί προσωπικό, μέχρι λοιπόν να γίνουν οι διορθώσεις αυτές, έχουμε αυτή την κρίση. Και έχουν δίκιο. Οι περισσότεροι έχουν δίκιο. Εγώ έρχονται στο γραφείο μου, τα βλέπω, μιλάω με τα κέντρα υποστήριξης των αιτήσεών τους, τα λεγόμενα KID, και έχουν δίκιο. Κάποια έχουν αρχίσει και διορθώνονται. Κάποιοι έχουν πάρει. Κάποιοι θα συνεχίσουν να παίρνουν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε. Πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Βρεθήκατε, κύριε Πρόεδρε, εδώ κοντά. Καλά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αγαπητέ μου Γιάννη, θερμές ευχαριστώ. Για χαρά μου, αύριο έχεις το τιμόνι εσύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάντα θα σας λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρετε εσείς. Γεια και χαρά σας.